Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε post game και απόψε. Γιώργος Παναγιωτίδης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 μέχρι και τη 1 θα είμαστε παρέα σας εδώ στο Λίμπερο 107,4 με την εκπομπή post game. Έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε και σήμερα. Άλλο ένα Σάββατο γεμάτη αθλητική δράση. Έτσι, μπορεί το μεγάλο match που περιμέναμε όλοι να δούμε απόψε, ο πρώτος τελικός του Copa Libertadores ανάμεσα σε Boca Juniors και River Plate, να αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθήκων. Ακραία καιρικά φαινόμενα στο Buenos Aires εκεί. Θα είδατε σίγουρα οι περισσότεροι φωτογραφίες και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο με την καταρακτώδη βροχόπτωση όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Υπήρχε ένα σενάριο να ξεκινήσει πιο αργά το match. Τελικά αναβλήθηκε οριστικά. Αύριο στις 9, όπως φαίνεται, θα διεξαχθεί το παιχνίδι. Το σπουδαίο αυτό παιχνίδι ανάμεσα σε Boca και River. Όλος ο πλανήτης περίμενε να το δει απόψε. Δεν θα το παρακολουθήσουμε τελικά. Ωστόσο, όσοι ήσασταν έτσι διψασμένοι να δείτε σήμερα ποδόσφαιρο, να απολαύσετε έτσι ένα σπουδαίο ντέρμπι, νομίζω χορτάσατε με το Dortmund Bayern Μονάχου που ολοκληρώθηκε γύρω στις 9.30 περίπου πριν μια ώρα. Σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι πραγματικά, με την Bayern να προηγείται δύο φορές μέσα στο Westfalen με δύο γκολ του Lewandowski, την Dortmund να ισοφαρίζει στο 1-1 με πέναλτι του Ρόις, σε 2-2 με ένα φανταστικό γκολ και πάλι από τον Ρόις, και να κάνει το 3-2 με τον Αλκάθερ να πετυχαίνει τον γκολ της ανατροπής και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα, να παίρνει μια σπουδαία νίκη. Μια νίκη που φέρνει την Dortmund στο σύν 7 από την Bayern Μονάχου, στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Bundesliga. Θα τα δούμε όλα φυσικά αναλυτικά στην συνέχεια για το τι είχαμε και στην Ευρώπη και στα διεθνή, τα μεγάλα, τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, όπου είχαμε ωραία ματς και σήμερα και στην Αγγλία. Έτσι, σπουδαία παιχνίδια. Θα έχουμε και αύριο ακόμη περισσότερα, ακόμη πιο πλούσιο το μενού. Έχει και ντέρμπι του Μάντσεστερ, έχουμε αρκετά να πούμε. Είχαμε δράσει και στο ελληνικό πρωτάθλημα του Super League σήμερα με τρεις αναμετρήσεις. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά τα αποτελέσματα. Θα δούμε και τι περιμένουμε να δούμε αύριο, που ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανετολικό στις 5 και 4. Ο Άρης παίζει τη Δευτέρα στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Έχουμε και Ηρακλή, ο οποίος και εκείνος παίζει αύριο στις 3 για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Football League. Είχαμε μπάσκετ, είχαμε νίκες για Άρη στη Ρόδο και για ΠΑΟΚ στο Παλατάκι επί της Κίμης. Όλα φυσικά θα τα δούμε εδώ στο post-game και τα ρεπορτάζ των ομάδων και ό,τι άλλο υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα και στην πλούσια αγωνιστική δράση. Δεν έχουμε όμως μόνο ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ, για το οποίο έχουμε και εκεί να πούμε πράγματα. Έπαιξαν σήμερα ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ νίκησε δύσκολα τον Παναφαχαϊκό με ανατροπή. Ο Ηρακλής δεν τα κατάφερε απέναντι στην ΑΕΚ. Έχουμε να πούμε και για τέννις, θα σας ενημερώνουμε. Και όμως, ναι, είμαστε φίλοι και του τέννις, γιατί όχι, Βασίλη. Στέφανος Τσιτσιπάς αυτή την ώρα, σε λίγο θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός απέναντι στον Ντεμινόρ. Δεν το γνώριζα προσωπικά, δεν ξέρω αν τον ήξερε εσύ, Βασίλη, αν τον ήξερε ο πολύς ο κόσμος, δεν νομίζω. Δεν είναι ούτε Ναδάλ ούτε Φέντερερ. Στο μεγάλο τελικό του Next Gen ATP Finals του Μιλάνο, αυτή την ώρα θα δώσει τη μεγάλη μάχη ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο νέο αστέρι του τέννις. Θα δίνουμε ενημέρωση έτσι και για την δική του αναμέτρηση στο μεγάλο τελικό, γιατί μετά τις πρόσφατες επιτυχίες του, νομίζω απασχολεί αρκετό κόσμο. Πολλοί ασχολούνται με το άστρο αυτού του παιδιού, του Στέφανου Τσιπά, και έχει την αξία του, νομίζω, να δούμε τι θα κάνει και απόψε σε ένα σπουδαίο μεγάλο τελικό για τον ίδιο. Στην Cosmote TV, νομίζω, θα το δείχνει live. Εξάλλου, αυτή την ώρα δεν υπάρχει και κάποιο σπουδαίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Θα ρίξουμε μια ματιά βέβαια. Πώς? Cosmote TV, νομίζω στο 7, κάπου εκεί τώρα λογικά θα είναι. Δεν έχει κάτι σπουδαίο. Νωρίτερα ήταν το σπουδαίο το ντέρμπι, το γερμανικό ντέρμπι. Dortmund Bayern 3-2. Το πέρασες εκεί, Βασίλη, το περάσαμε. Εδώ είμαστε. Όχι εδώ, πιο πάνω, εδώ είσαι. Τον έχουμε. Στέφανος Τσιπάς, να βλέπουμε τι θα κάνει στον μεγάλο τελικό που δίνει αυτή την ώρα. Φυσικά στην πορεία της εκπομπής θα ασχοληθούμε και με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Ποδοσφαιρικά, ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο, ο Ρασβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι με τον Πανετολικό. Σε αυτήν δεν συμπεριλήφθηκαν ο Ουάρντα και ο Καρέλης. Αντίθετα, είναι εντός ο Στέλιος Κίτσιου, που λογικά θα πάρει τη θέση στο δεξιάκρο της άμυνας, καθώς απουσιάζει ο Λεωμάτος, που έχει δηλωθεί να εκτίσει ποινή μιας αγωνιστικής λόγω καρτών σε αυτό το παιχνίδι. Στα αριστερά λογικά θα είναι ο Τόσκα, καθώς θα απουσιάσει ο τραυματίας Βιερίνια. Θα μας τα πει και η Ελένη Μπούντου στην συνέχεια ακόμη πιο αναλυτικά, να δούμε και την πιθανή ενδεκάδα, πώς αναμένεται να παραταχθεί ο δικέφαλος, ο οποίος ψάχνει αντίδραση, θέλει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα μετά από την ισοπαλία στο Περιστέρι το περασμένο Σάββατο
και την ήττα με ένα 0 από τη Βίντι στη Βουδαπέστη με απογοητευτική εμφάνιση. Νομίζω έχουμε να πούμε πράγματα και για αυτό το παιχνίδι που έγινε μόλις πριν από δύο βράδια στην Ουγγαρία. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ νομίζω ήταν ποιηκός απαράδεκτος αγωνιστικά, δεν παρουσίασε τίποτα στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ κακή εμφάνιση συνολικά από τους ασπρόμαυρους και έχει φέρει νομίζω έναν έτσι προβληματισμό. Αύριο βέβαια έχουν οι παίκτες του Λουτσέσκου την ευκαιρία να επανέλθουν στις νίκες κόντρα στον Πανετολικό στην Τούμπα στις 5 και 4 το παιχνίδι, να παραμείνουν φυσικά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, στον μεγάλο στόχο του πρωταθλήματος. Θα συζητήσουμε και με την Ελένη Μπούντου για τον τι πολλής λόγος γίνεται τις τελευταίες ημέρες και μετά από αυτή την εμφάνιση του ΠΑΟΚ στην Ουγγαρία, για την οτροπία ίσως που υπάρχει, για την ψύχωση που έχουν στον δικέφαλο με το στόχο του πρωταθλήματος και ίσως αυτό να επηρέασει τα αποτελέσματα στην Ευρώπη με τις δύο σερίδες από τη Βίντι. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο να μας μεταφέρει ό,τι συμβαίνει στο ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος προετοιμάζεται με τον Ντόλι Τερζή ως υπηρεσιακό τεχνικό για να πάρει το διπλό και μόνο. Αυτό είναι το μόνο αποτέλεσμα που θέλει ο Άρης φυσικά. Δεν θα είναι με τίποτα άλλο, ούτε με την ισοπαλία ευχαριστημένος από το παιχνίδι της Δευτέρας στη Ριζούπολη κόντρα στον ουραγό της βαθμολογίας Απόλλωνας Σμύρνης. Σε μια εβδομάδα έτσι που είχε εξελίξει το κυτρινό μαύρο στρατόπεδο μετά την αποχώρηση του Πακορέρα από την τεχνική ηγεσία. Ψάχνουν την αντίδραση οι κυτρινόμαυροι. Θα μας πει ο Νίκος Παδόπουλος πώς προετοιμάζονται, τι αναμένεται να δούμε το βράδυ της Δευτέρας στην Ριζούπολη, εκεί όπου Άρης θέλει μόνο το διπλό. Και φυσικά, όπως προείπα, θα έχουμε και πολύ μπάσκετ, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα νομίζω την Κίμη σήμερα με 78-60. Ο Άρης στο τέλος καθάρισε ουσιαστικά μέσα στο Βενετόκλειο με 72-61, κέρδισε τον Κολοσσό. Πέμπτη αγωνιστική της Basket League ήταν σήμερα αυτά τα παιχνίδια. Θα μας τα πούνε εκεί και ο Νίκος Ομοσχοβίτης που περιέγραψε το μάτι στο Παλατάκι και ο Σταμάτης Μουρελής για την νίκη του Άρη, ο οποίος συνήλθε μετά το ευρωπαϊκό χαστούκι, ας με επιτραπεί η εκφράση, που δέχτηκε με την ήττα από την Κατάγια και τον αποκλεισμό από το FIBA Europe Cup. Βλέπω μόλις τώρα έχει ένα. Έτσι, όχι ανακοίνωση, δεν μπορούμε να την πούμε ανακοίνωση, είναι μια σειρά από αυτά τα κλασικά, τα ωραία, που, στα οποία μας έχει συνηθίσει η Ξάνθη τα τελευταία χρόνια. Μετά το μάτς με τον Πανιόνιο, που η Ξάνθη, θυμίζω νωρίτερα, ιτήθηκε με 1-0 στα πηγάδια, έτσι, μπήκε φρένο σε αυτή την εντυπωσιακή πορεία που είχε το τελευταίο διάστημα. Έχει 18 βαθμούς η Ξάνθη. Σήμερα ιτήθηκε στην έδρα της με 0-1 από τον Πανιόνιο, μεγάλο διπλό για την ομάδα της Νέας Μύρνης. Έχουν παράπονα προφανώς οι ακρίτες από την διαιτησία της αναμέτρησης και έτσι ανακοίνωση πολύ σύντομη όμως που υπάρχει από την ΠΑΕ μετά το παιχνίδι. Αναφέρει: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον μας. Αυτό εδώ με κεφαλαία μόνο. Έχουν εκδώσει ανακοίνωση στην ΠΑΕ Ξάνθη, προφανώς για να εκφράσουν τα παράπονά τους έτσι ίσως με αυτόν τον τρόπο για την διαιτησία στον αγώνα με τον Πανιόνιο, που θυμίζω η ομάδα του ιτήθηκε με 0-1 στα πηγάδια σε ένα αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στο εντυπωσιακό σερί που είχε η ομάδα της Ξάνθης. Ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο game του τελικού, έχει κάνει το 1-0. Είπαμε, θα παρακολουθούμε και την εξέλιξη της μάχης του Στεφάνου Τσιτσιπά. Και μιας και ήμασταν έτσι σε ρυθμού Super League με αυτή την επική ανακοίνωση της Ξάνθης, ανακοίνωση που έτσι είναι ανακοίνωση Ξάνθης πραγματικά. Να δούμε και τι είχαμε στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, εκεί όπου η ΑΕΛ κέρδισε με 2-0 τον ΠΑΣ Γιάννενα. Νίκη τεράστιας βαθμολογικής σημασίας, με την ομάδα του Γιάννη Πετράκη να εξακολουθεί να μην πηγαίνει καλά. Έχει μείνει στους 7 βαθμούς στη 14η θέση. Η ΑΕΛ πήρε μεγάλη βαθμολογική ανάσα με αυτή τη σημερινή επικράτηση, έφτασε στους 11 βαθμούς. Είχαμε το Ξάνθη Πανιόνιος 0-1. Στους 18 έμεινε Ξάνθη. Ο Πανιόνιος πήγε στους 14, είναι στην 7η θέση αυτή τη στιγμή. Έπιασε τον Παναθηναϊκό, που αύριο στις 7.30 παίζει στο Καραϊσκάκι κόντρα στον Ολυμπιακό, τον ντέρμπι των Αιωνίων. Θα έχουμε και γι' αυτό να πούμε πράγματα συνέχεια, αν μας μείνει χρόνος. Λεβαδιακό Σόφι 2-1. Σημαντική νίκη και για τους Βιωτούς. Έφτασαν τους 7 βαθμούς επίσης. Όσους έχει και ο Όφι, τον έπιασαν στη βαθμολογία. Τεράστια σημασία η νίκη. Και αύριο πιο γεμάτο το πρόγραμμα. Στις 3 ΑΕΚ Ατρόμητος το άδειο και κλεισμένο το θηρόν λόγω τιμωρίας της Ένωσης ΟΑΚΑ. Εκεί όπου πέρσι, θυμίζω, ο Ατρόμητος είχε πάρει διπλό. Είχε κερδίσει την ΑΕΚ και πάλι σε μάτς που είχε γίνει και κλεισμένο το θηρόν με 0-1. Να δούμε αν θα κάνει το ίδιο και φέτος. Μια ΑΕΚ που προέρχεται και από την ήττα στο Μόναχο με 2-0 από την Bayern μεσοβδόμαδα. Είχε προηγηθεί το ισόπαλο ντέρμπι 0-0 με τον Παναθηναϊκό. Να δούμε πώς θα αντιδράσει και αν θα καταφέρει να επιστρέψει τα θετικά αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ 5-4 το υποδέχεται τον Πανετολικό στην Τούμπα, ψάχνοντας επίσης αντίδραση και επιστροφή στις νίκες.
Στις 7 Λαμία Αστέρας Τρίπολης, ένα μάτς φωτιά επίσης, με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Αστέρας Τρίπολης που είναι στους 5 βαθμούς στην πρώτη τελευταία θέση, πιο πάνω μόνο από τον Απόλλωνα Σμύρνης που έχει ένα βαθμό ως ουραγός. Η ομάδα του Σαββαντελίδη που σαφώς θέλει μόνο την νίκη σε αυτό το παιχνίδι, κοντρα στη Λαμία που είναι στους 10 βαθμούς, είναι στην 11η θέση αυτή τη στιγμή. Και στις 7.30 το μεγάλο ντέρμπι, το ντέρμπι των Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Να δούμε και εκεί έτσι, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται πώς θα σταθεί ο Παναθηναϊκός σε αυτό το ντέρμπι, ο νεανικός Παναθηναϊκός. Αν ο Ολυμπιακός μετά το 5-1 κοντρα στην Ντουντενλάντζ την Πέμπτη, έτσι, ίσως πήρε μπρος που λέμε και θα συνεχίσει έτσι και στο πρωτάθλημα. Και τη Δευτέρα η αυλαία της 10ης αγωνιστικής Super League στη Ριζούπολη στις 7, Απόλλων Σμύρνης Άρης. Σε ένα μάτσο που οι κυτρινόμαυροι σαφώς καίγονται για τους βαθμούς. Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής Post Game για σήμερα. Φυσικά μαζί μας, όπως κάθε φορά, το ψητό πολύ ο Μπέστο Ψητό, χορηγός της εκπομπής, μας στηρίζει. Εκεί μπορείτε να βρείτε λαχταριστά μπέργκερς, δροσερές σαλάτες, απολαστικά σάντουιτς, κλαμπ, αμέτρητες επιλογές ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Έχουν the best burger in town. Και μια πολύ δυνατή προσφορά για το σαλόνι τους. Τώρα κάθε Δευτέρα ένα συν ένα μπέργκερ για το σαλόνι του Μπέστο Ψητό. Το δημοσφιλές φαγάδικο της Θεσσαλονίκης δίνει τώρα τη δυνατότητα να παραγγείλετε και online στο bestoψητό.gr με λατινικούς χαρακτήρες φυσικά όπως το ακούτε. Και να γλιτώσετε έτσι το 10% του κόστου παραγγελίας σας ή για online delivery. Κατεβάζετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store και παραγγέλνετε από εκεί. Μεγάλο Δεύγου Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη βρίσκεται το ψωμπόλιο Μπέστο Ψητό. Τηλέφωνο 2310-60-2220. Τους βρίσκεται φυσικά και στο Facebook και στο Instagram. Ενεργεί στα social media αρκετά. Ενώ όπως κάθε Σαββατοκύριακο θα έχουμε και σήμερα διαγωνισμό. Καθώς το ψωμπόλιο Μπέστο Ψητό κληρώνει ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ όπως κάθε εβδομάδα για να, πάρετε την παρέα στο σύντροφό σας. Με όποιον θέλετε να γευματίσετε ή να δειπνίσετε εντός της εβδομάδας από Δευτέρα ως Παρασκευή, ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ για να το διεκδικήσετε, για να μπείτε στην κλήρωση. Γνωστός ο τρόπος. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526. Χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Επαναλαμβάνω, FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε αυτόματα στην κλήρωση και οτιδήποτε άλλο φυσικά θέλετε να σχολιάσετε. Το στέλνετε στο 54526 και παίρνετε την κλήρωση για να διεκδικήσετε το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψητοβολείο Μπέστο Ψητό. Δεν θα έχουμε μόνο Τσιπά απόψε, θα έχουμε και Γιάννη Αντετοκούμπο. Τώρα στις 10.30 ξεκινάει η μάτσο, βλέπω στο Los Angeles κόντρα στους Los Angeles Clippers. Θα βλέπουμε και τι κάνει ο Γιάννης, ο οποίος προχθές έκανε μια τρομερή εμφάνιση και επιβλητική νίκη. Πολύ μεγάλη νίκη από αυτές τις νίκες που έτσι απρόσμενες μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε. Μες στην έδρα των Warriors κέρδισαν οι Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντετοκούμπο. Να δούμε τι θα κάνουν και σήμερα κόντρα στους Clippers. Θα παρακολουθούμε και αυτό το match. Όλα αυτά όμως στη συνέχεια και μετά το πρώτο break, στο οποίο θα πάμε ευθύς αμέσως. Φυσικά θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε από την Ελένη Μπούντου για να μας μεταφέρει ό,τι υπάρχει στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο. Να μπούμε έτσι στο κλίμα του αυριανού αγώνα με τον Πανετολικό και στην πορεία όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε προαναγγείλει. Πάμε όμως τώρα, Βασίλη, στο πρώτο διάλειμμα για απόψε. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο και στην εκπομπή Post Game. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4. Εκπομπή Post Game με τον Γιώργο Παναγιωτήδη στο μικρόφωνο και τον Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι και τη μία βράδυ Σαββάτου, όπως κάθε βράδυ Σαββάτου και Κυριακής, με ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα που έχει για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο πλούσια αγωνιστική δράση. Θυμίζω για το διαγωνισμό μας για άλλη μια φορά. Στέλνετε FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54526 και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το τραπέζι αξίας 20 ευρώ. Στο ψητοπολείο Μπέστο Ψητό, το χορηγό της εκπομπής για μέσα στην εβδομάδα. Και σιγά σιγά να περάσουμε και στα ρεπορτάζ των ομάδων, να δούμε τι γίνεται. Θα ξεκινήσουμε από την Ελένη Μπούντου και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τι γίνεται, Ελένη, καλησπέρα. Επιτέλους, Γιώργο, τα λέμε. Ναι, η αλήθεια είναι, είχαμε καιρό. Από την τελευταία φορά. Ναι. Καλησπέρα λοιπόν σε εσένα και στους φίλους ακράτες. Η αλήθεια είναι ότι το Σάββατο, μάλλον το σημερινό βράδυ, όλοι το είχαμε κανονίσει διαφορετικά, έτσι. Γιατί ήμασταν έτοιμοι για τον Γιαμπόκα Ρίβερ, αλλά τελικά υπάρχει μια ανατροπή στα πλάνα μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Ετοιμαζόμασταν για ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό βράδυ από αυτά τα παιχνίδια τα οποία μας έχουν λύτηση και αυτά τα παιχνίδια τα οποία μάλλον έχεις πρόσβαση, έτσι, σε εύκολη ώρα, ενώ καλή ποδοσφαιρική ώρα, 9 η ώρα, βράδυ Σαββάτου.
Αλλά τελικά ραντεβού αύριο, έτσι. Εντάξει, ναι, αύριο στις 9, καλή ώρα είναι πάλι, Κυριακή κιόλα. Εντάξει, ας ελπίσουμε να μην συνεχιστεί αυτή η βροχή και έχουμε έτσι, και έτσι. Καμιά αναβολή ακόμη. Είχαμε τόσες βροχές στο Buenos Aires που οδήγησε σε αναβολή του παιχνιδιού. Οπότε παράταση σε αυτή την αγωνία και σε αυτή την προσμονή που είχαμε όλοι για ένα 24ωρο τουλάχιστον. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας, γιατί σε λιγότερο από 24 ώρες ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανετολικό στο γήπεδο της Τούμπας. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος σίγουρα θέλει να αφήσει πίσω του όλη αυτή την πικρία, όλη αυτή την άσχημη γεύση που του άφησε ήττα από την Βίντι, δεύτερη ήττα από την συγκεκριμένη ομάδα, μία ήττα που ταρακούνησε, μία ήττα που δεν άρεσε, μία ήττα που δεν ήχησε καλά, η αλήθεια είναι, στα αυτιά των ποδοσφαιριστών και γενικότερα της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Εγώ κρατάω από το μήνυμα των Βόρειων, των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ που συνάντησαν τον Ιβάν Σαββίδη, τη δική του συγγνώμη για την εικόνα και την απόδοση της ομάδας. Κρατάω, αν θέλεις, την αυτοκριτική του Μπίσεσβαρ, που νομίζω ότι αφορά όλους τους ποδοσφαιριστές και αγγίζει όλους τους ποδοσφαιριστές. Έδωσε συνέντευξη στην Νόβα, την καθιερωμένη έτσι που έχουμε ποδοσφαιριστές πριν από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, και έχει πει πολύ ωραία πράγματα ο Μπίσεσβαρ. Είπε ότι σίγουρα δεν μας άρεσε, σίγουρα μας ενόχλησε αυτή η ήττα από την Φίντι. Γιατί αν συγκρίνουμε τις δύο ομάδες, αν συγκρίνουμε τη δυναμική των δύο ομάδων, ήταν κάτι το οποίο μας στεναχώρησε. Οπότε θεωρώ ότι είχε αντίκτυπο και ενδεχομένως ταρακούνησε και τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Αλλά όλοι μαζί καθίσαμε, μιλήσαμε, σκεφτήκαμε τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε. Και σίγουρα εκείνο το οποίο κρατάμε είναι ότι όλοι μαζί, γιατί στις ήττες φταίνει και οι 11, δεν φταίει αποκλειστικά ένας, ούτε ο προπονητής πρέπει να στοχοποιείται από μία ήττα, αλλά ούτε και συγκεκριμένοι παίκτες. Όλοι μαζί λοιπόν φταίμε στην ήττα και όλοι μαζί συνεχίζουμε και δείχνουμε διάθεση για να τα αλλάξουμε όλα, αρχής γενομένης, λέω εγώ, από το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Ένα παιχνίδι το οποίο, Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ιδιαίτερων συνθήκων το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί για πρώτη φορά νομίζω λείπουν οι δύο ακραίοι αμυντικοί. Ναι. Και αναφέρομαι στον Μάτος και στον Βιερίνια. Φέτος για πρώτη φορά σίγουρα, ναι. Ναι, είναι η πρώτη φορά. Και καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω πλήγμα, αλλά είναι σίγουρα χειρές απουσίες, γιατί ο ΠΑΟΚ κάνει παιχνίδι από τα άκρα του, βασίζει πολλά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του στους δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, αλλά τα έφερε έτσι η μοίρα που στο αυριανό παιχνίδι θα έχει σίγουρα δύο χειρές απουσίες. Βεβαίως όταν δηλώθηκε ο Μάτος για να εκτίσει την ποινή της δεν ήταν δραματίας ο Βιερίνια, οπότε ναι. Ακριβώς, δεδομένου ότι είχε συμπληρώσει κάρτες. Όλα ήταν καλά με τον Βιερίνια. Τραυματίστηκε κυριολεκτικά στο παραπέντε της αναμέτρησης με την Βίντι όταν είχε τελειώσει η προπόνηση. Και αυτό είναι ενδεικτικό της ατυχίας που έτσι κουβαλάει ο Πορτογάλος, γιατί είχε τελειώσει η προπόνηση και εκεί λίγο πριν το φινάλε, λίγο πριν βρεθούν στο ξενοδοχείο, γλίστρησε. Και δυστυχώς τα νέα ήταν δυσάρεστα για τον Πορτογάλο, ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη την αποθεραπεία του, κάνει αγώνα δρόμου, το δικό του Γολγοθά, αυτό που έκανε και μετά την αναμέτρηση με την Βασίλεια, για να επιστρέψει μετά την διακοπή. Νομίζω ότι για περίπου 3 εβδομάδες σίγουρα θα είναι στα πιτς. Αλλά λέγαμε για το παιχνίδι λοιπόν με τον Πανετολικό, που πέρα από αυτές τις δύο απουσίες, ο Ράσβαν Λουτσέσκου αποφάσισε να αφήσει εκτός και τον Αμ Ουάρντα. Είναι μια απόφαση προπονητή. Τώρα εδώ, αλλά, ναι, έχει, ναι, βέβαια ούτε ένα δίωρο που έχει ανακοινωθεί η αποστολή, ναι, και γίνει γνωστό αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις προλάβει έτσι να πάρεις κλίμα από τον κόσμο, να εισπράξεις αντιδράσεις. Ή δεν ξέρω αν από το ρεπορτάζ βγαίνει κάτι περισσότερο πέρα από το αν είναι αγωνιστική επιλογή καθαρά ή αν έχουμε πάλι θέματα με τον Αιγύπτιο. Δώσε μου εσύ κλίμα από την ατμόσφαιρα που υπάρχει έτσι και από τα σχόλια και θα σου πω εγώ για την συγκεκριμένη επιλογή του Λουτσέσκου. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ακόμη δεν έχει πολλή ώρα και ώσπου να έρθω και όλα να ξεκινήσει, εγώ δεν έχω αντιληφθεί, ναι, κάτι στα social media τουλάχιστον έτσι να υπάρχει ένα κλίμα στον κόσμο. Σίγουρα υπήρχε απορία σε πρώτη φάση, έτσι, από όποιον, ναι, την αποστολή. Τώρα από εκεί και πέρα το ρεπορτάζ θέλουμε να μας δώσει, να δούμε αν όντως συμβαίνει κάτι, αν είναι καθαρά λοιπόν, αγωνιστικά τα κριτήρια. Θα κάνω μια εκτίμηση, γιατί θεωρώ και ελπίζω ότι ο Λουτσέσκου θα ερωτηθεί αύριο μετά το τέλος του παιχνιδιού για τη συγκεκριμένη επιλογή. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο θελήσει να απαντήσει και να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί έχει δείξει πολλές φορές την ενόχλησή του όταν επίμονα, ειδικά το διάστημα που
ο Ward ήταν στον πάγο και τον ρωτούσαν τι γίνεται, έδειξε ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια να τον ρωτάνε συνέχεια γιατί είναι εκτός ένας συγκεκριμένος παίκτης. Αλλά η επιλογή αυτή του Λουτσέσκου θεωρώ ότι δείχνει πολλά για το μέλλον του Αιγύπτου στις τάξεις του ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι έτσι μια προσωπική εκτίμηση χωρίς να έχουμε κάποια τοποθέτηση. Μπορεί αύριο ο Λουτσέσκου να βγει και να πει ότι ήταν καθαρά αγωνιστικοί οι λόγοι που τον άφησαν εκτός. Πάντως, ότι... αν το δούμε καθαρά ναι. αγωνιστικά, αν βγάλουμε οτιδήποτε άλλο από το μυαλό μας, ναι. αν και δύσκολο αυτό μετά τα όσα είχαν προηγηθεί, η αλήθεια είναι ότι ο Βάρντα και στο μάτς με τον Ατρόμητο που πέρασε ως αλλαγή στο φινάλε και στο μάτς με τη Βίντι δεν προσέφερε κάτι ιδιαίτερο όπως τον είχαμε συνηθίσει, έτσι. Και αν θυμάστε στο μάτς με την Βίντι, Γιώργο, υπάρχει μία φάση, μία ενέργεια, μία απόφαση του Βάρντα που κάνει έξαλλο τον Στο φάουλ αναφέρεσαι, έτσι. Στο φάουλ, στην εκτέλεση του φάουλ που το εκτέλεσε απευθείας. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι οι φωνές του Λουτσέσκου και γενικότερα των συνεργατών του πρέπει να πέρασαν από την τηλεόραση. Θα μου πεις τώρα από μία φάση είναι δυνατόν νομίζω... να πάρει μία απόφαση και να τίθεται στο περιθώριο ένας ποδοσφαιριστής. Είναι όχι θέμα νοοτροπίας είναι... νομίζω, έτσι. Αυτό, δεν είναι η φάση, είναι το γιατί σκέφτηκε αυτή ακριβώς. την επιλογή. Ναι. Αυτό ακριβώς. Και σίγουρα αυτό έρχεται να προστεθεί σε άλλη μία έτσι, σειρά γεγονότων που έχουν συμβεί ανάμεσα στους δύο άνδρες και αφορούν βεβαίως τον Βάρντα. Γι' αυτό λέω ότι η συγκεκριμένη απόφαση ενδεχομένως να λέει πολλά όσον αφορά το μέλλον του Βάρντα στις τάξεις του ΠΑΟΚ με φόντο το Γενάρη. Είμαστε ακόμη Νοέμβριος. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς, τίποτα δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα για το τι θα ισχύσει τον Γενάρη. Όλα ανατρέπονται. Είδαμε ότι πήρε μια δεύτερη ευκαιρία από τον προπονητή του, ότι μπήκε σταδιακά έτσι σε κλίμα συνόλου και νοοτροπίας του προπονητή του, αλλά θα δούμε για μέχρι πότε, ναι. έτσι, ή αν έχει μπει μια τελεία ενδεχομένως. Αλλά όλα αυτά είναι εικασίες. Σε πρώτη φάση σίγουρα ο αποκλεισμός του Βάρντα, σίγουρα το γεγονός ότι είναι στους κομμένους, είναι μια απόφαση του Λουτσέσκου και λέει πολλά. Θα δούμε τι θα πει και ο ίδιος, έχει μεγάλο ενδιαφέρον αύριο η συνέντευξη τύπου. Εκείνο το οποίο για μένα θέλεις έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι είναι ο Καρέλης πάλι εκτός. Ναι, για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι. Αυτό ακριβώς, εδώ και αρκετό διάστημα, για τέταρτο και εγώ αν δεν κάνω λάθος, ο Καρέλης είναι εκτός, στη θέση του έχει πάρει ο Άκπομ, ο οποίος ναι μεν δεν έχει δώσει ανάσταση στον Μπρίγιοβιτς, δεδομένου ότι δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής, αλλά το γεγονός ότι ο Καρέλης παραμένει τόσο καιρό, ακόμη και εκτός αποστολής, όχι είναι ανησυχητικό για τον ίδιο τον Καρέλη, αλλά η αλήθεια είναι ότι γεννάει ερωτηματικά γιατί ήταν μια μεταγραφή του καλοκαιριού, έτσι, που είναι βεβαίως με την μορφή δανεισμού, φτάσαμε μήνα Νοέμβριο, οπότε κάποια στιγμή θα έπρεπε να δούμε κάποια έτσι δείγματα, να δούμε χρόνο συμμετοχής του Καρέλη, φαίνεται ότι δεν έχει πείσει για να είναι εκτός αποστολής τον προπονητή του. Και είναι δύσκολα όπως όλα δείχνουν τα πράγματα για εκείνον. Στον ΠΑΟΚ, σίγουρα ο Πρίγιοβιτ, έτσι όπως είναι τώρα. Πάντως ούτε μοιάζει. Και ο Ακπόμ μπορούμε να πούμε, Ελένη, ότι έχει πάρει έτσι αρκετό χρόνο συμμετοχής ή ότι έχει προσφέρει. Γι' αυτό το είπα προηγουμένως, ότι ναι, μεν έχει πάρει ο Ακπόμ τη θέση, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει δώσει ανάσταση στον Πρίγιοβιτ ή ότι είναι μια λύση Σωστά. απαραίτητη. Τουλάχιστον όπως έχει χρησιμοποιηθεί έτσι στην παρούσα φάση από τον προπονητή του. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά ανησυχητικό το γεγονός ότι... Αρκετά ανησυχητικό, καταλαβαίνεις πώς το λέω, νομίζω ναι, ότι ναι, ναι, βέβαια. Πρέπει να ανησυχεί, τουλάχιστον σε πρώτη φάση ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, για το γεγονός ότι εδώ και 4 περίπου παιχνίδια δεν βρίσκεται στους εκλεκτούς του προπονητή του. Ναι. Τώρα θέλω να μου δώσει την τετράδα της άμυνας για αύριο, ποια θα είναι. Κοίταξε, καταρχάς επέστρεψε ο Κίτσιου στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Οπότε λογικά... Μετά από αρκετό διάστημα. Και είναι λογικό γιατί θα είναι όπως όλα δείχνουν ο αντικαταστάτης ναι. του Μάτος βεβαίως, ο οποίος είναι εκτός λόγω τιμωρίας. Αριστερά θεωρώ ότι θα δούμε τον Τόσκα. Είναι η εναλλακτική που έχει ο Λουτσέσκου για τον Αντιβιερίνια, κάτω από τα δοκάρια ο Πασχαλάκης και φυσικά κεντρικό αμυντικό δίδυμο Κρέσπο και Βαρέλα. Στην αποστολή και ο Χατσερίδης βρισκόταν βεβαίως και στο μάτι με την Βίδη, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε. Τώρα, στο χώρο της μεσαίας γραμμής παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην προπόνηση δοκιμάστηκαν Κάνιας και Σάχοφ. Mm-hmm. Δηλαδή ο Βέρμπλουμ
αν όντως όλα όσα εφαρμόστηκαν στην προπόνηση γίνουν πράξη αύριο στο αυριανό παιχνίδι, θα παραμείνει στον πάγκο. Ο Πέλκας επανέρχεται βεβαίως στον άξονα, από εκεί και πέρα Μπίσεσβαρ και Λιμιός στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, δοκιμάστηκε και ο Ζαμπά, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι δύο ερίζουν για τις συγκεκριμένες θέσεις, και βεβαίως στην κορυφή ο Πρίγιοβιτς. Mm-hmm. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε αύριο στις 5 και 4 στο γήπεδο της Τούμπας. Ένας Πανετολικός ο οποίος και αυτός έχει απουσίες, έτσι. Έχει πέντε απουσίες, αν διάβασα σωστά, έτσι. Ναι. Ακριβώς, πέντε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ταξίδευσαν στην Θεσσαλονίκη. Οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές δεν αγωνίστηκαν και στο μάτι με τον Πανιόνιο, στην ήττα της Νέας Μήνης με 3-0 για τον Πανετολικό. Μόνο ένας από τους πέντε ήταν στην αποστολή, αλλά δεν αγωνίστηκε ούτε ως αλλαγή. Έχει πέντε απουσίες, οπότε είναι λαβωμένος και ο Πανετολικός, και καλείται και ο Τραγιανός Δέλλας να χαράξει το πλάνο του με αρκετούς πονοκεφάλους όσον αφορά συγκεκριμένες θέσεις. Πάντως... Η κάθε ομάδα είναι λαβωμένη, αν θέλεις, ο ΠΑΟΚ ψυχολογικά περισσότερο. Γιατί καλείται να αφήσει όλο αυτό που έγινε με την βίντεο, όλο αυτό το σοκ της διπλής ήττας από τους Ούγγρους πίσω του. Ο Πανετολικός έχει τα δικά του προβλήματα, τα αγωνιστικά με τον Τραγιανό Δέλλα. Προέρχεται από το χαστούκι εντός εισαγωγικών της Νέας Μήνης, γιατί ήταν βαριά, αν θέλεις, ήττα και προκάλεσε αρκετούς στριγμούς στις τάξεις της ομάδας του Αγρινίου. Οπότε είναι έτσι. Πάντως βαθμολογικά είναι καλά ο Πανετολικός. Βαθμολογικά είναι καλά, είναι στους 12 βαθμούς μαζί με τον Άρη. Εντάξει. Ναι, είναι η διόμορφη κατάσταση. Ναι, αλλά και τον ΠΑΟΚ έχει σαφώς μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι, διότι και ψάχνει αντίδραση και έχει τις απώλειες, ιδίως στα άκρα της άμυνας, που έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταποκριθούν ο Κίτσιου και ο Τόσκα, λογικά, που θα πάρουν τις θέσεις. Ο Τόσκα νομίζω δεν έχει πείσει μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι το βασικότερο, Γιώργο, πέρα από τις απουσίες, γιατί σε αυτά τα μάτς ο Πάγκος καλείται να δείξει ότι μπορεί να σηκώσει την ομάδα στις πλάτες του, έτσι. Γιατί το περιμέναμε και πριν την έναρξη σεζόν, ότι θα έρθουν μάτς που θα υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών, που θα έχουμε απουσίες, που κάποιοι παίκτες ενδεχομένως θα πρέπει να πάρουν ανάσες. Άρα αυτά τα παιχνίδια απέναντι σε Πανετολικό είναι μια κατάλληλη ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν τόσο χρόνο συμμετοχής να πάρουν φανέλα βασικού και να δείξουν και να αγωνιστούν για το τρίποντο. Έτσι, για μένα νομίζω ότι το βασικότερο όσον αφορά τον ΠΑΟΚ είναι το ψυχολογικό κομμάτι. Εκεί που η ομάδα πρέπει να δείξει ότι κρατάει γερά στα πόδια της, στέκεται όρθια, γιατί και χθες το report της προπόνησης έλεγε ναι στην κριτική, ναι στην αυτοκριτική, αλλά όχι στην αποδόμηση, έτσι. Σαφώς, εντάξει, με ένα αρνητικό αποτέλεσμα ή με δύο, αν θέλεις, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Οπότε νομίζω ότι το ψυχολογικό, γιατί και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ είχε κάνει λόγο για ένα δύσκολο βράδυ, είχε καλέσει τον κόσμο να στηρίξει τον Λουτσέσκου και τους παίκτες, άρα δεν είναι τόσο αγωνιστικό το κίνητρο αύριο για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Σίγουρα το τρίποντο είναι μονόδρομος, δεν το συζητάμε στην πούληση του πρωταθλήματος, αλλά περισσότερο έχει σημασία και μεγαλύτερο ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση και πόσο ο ΠΑΟΚ μπορεί και διαχειρίζεται δύσκολα βράδια ή, αν θέλεις, έτσι μια κρίση που ξέσπασε στην Ουγγαρία, έτσι. Γιατί είδαμε και τον Λουτσέσκου σοκαρισμένο, μίλησε στους αρχηγούς της ομάδας, υπήρχε μια συζήτηση στα αποδυτήρια. Ο Ιβάν Σαββίδης ήταν και αυτός αρκετά εκνευρισμένος με την εικόνα της ομάδας. Είδαμε και κάποιες αντιδράσεις του Γιώργου Σαββίδη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν, τουλάχιστον φέτος, βλέπεις ότι υπάρχει μια κινητοποίηση, μια αναμπουμπούλα. Προβληματισμός, ναι. Είναι και η πρώτη φορά φέτος που έχει δύο συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα ο ΠΑΟΚ. Η μόνη φορά μέχρι στιγμής που είχε δύο σερί ισοπαλίες ήταν το καλοκαίρι, που και αυτές οι ισοπαλίες ήταν το 0-0 Σπαρτάκ που πήρε την πρόκριση με αυτό, και το 1-1 μετά με στην Μπενφίκα που ήταν θετικό αποτέλεσμα. Δεν είχε άλλη φορά δύο σερί μάτς χωρίς να πάρει νίκη. Μέσα σεζόν πρώτη φορά. Αν θέλεις, ξεχωρίζω το βράδυ του αποκλεισμού με την Μπενφίκα ως μια δύσκολη στιγμή της φετινής χρονιάς. Ναι, αλλά και πάλι εντελώς διαφορετικά, νομίζω, διότι είναι τώρα η απογοήτευση. Αυτό ακριβώς. Και πάλι εκεί είχε κάνει ήδη υπέρβαση ο ΠΑΟΚ. Είχε ξεκινήσει από τέλη Ιουλίου. Ήταν σαν να είχε αγωνιστεί κανονικά σε έναν όμιλο, έτσι. Με εντός και εκτός παιχνίδια, κάθε εβδομάδα ευρωπαϊκό παιχνίδι, με μια ομάδα που βασιζόταν στον περσινό κορμό και περίμενε κάποιες από τις μεταγραφές της να μπουν. Αλλά ήταν δύσκολο βράδυ, όπως και να το κάνουμε εκείνο του αποκλεισμού από την Μενσίκα, γιατί τόσο κοντά στο όνειρο και τόσο μακριά ταυτόχρονα. Τώρα νομίζω, Ελένη,
περισσότερο είναι απογοήτευση πέρα από την εμφάνιση την κακή και την ήττα που ήρθε. Νομίζω είναι περισσότερο έχει απογοητευτεί και προβληματιστεί ο κόσμος όσον αφορά τον τομέα της νοοτροπίας για το αν ξεχώρισαν ίσως την Ευρώπη ως υποδεέστερη διοργάνωση. Ή αν την υποτίμησαν. Μπράβο, ναι. Εκεί νομίζω το θέμα της νοοτροπίας αυτό έχει προβληματίσει περισσότερο τον κόσμο. Όταν θα κλείσουμε το τηλέφωνο, βρες τις δηλώσεις του Μπίσεσβαρ, γιατί θεωρώ ότι όντως έχουν έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δεις τις απαντήσεις του. Ναι, να διαβάσουμε και στον άρα, βέβαια. Ναι, να δεις την οπτική ενός ποδοσφαιριστή που προσπάθησε να αναλύσει την εικόνα και τα αίτια της ήττας, αλλά και την επόμενη μέρα και το πώς το διαχειρίστηκαν στα αποδυτήρια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα είπε ο Μπίσεσβαρ. Και είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι υπάρχει προβληματισμός για το αν την υποτίμησαν, αν έδειξαν αδιαφορία, που δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αδιαφορίας, έτσι. Αλλά ήταν ένα κακό βράδυ για όλους, θεωρώ. Ναι. Κακές βραδιές, η αλήθεια είναι ότι έχουμε όλοι και στις δουλειές μας, σαφώς, και στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Απλά συνέπεσε εκείνο το βράδυ να είναι σε κακή βραδιά και ο προπονητής, ο οποίος δεν το διάβασε τόσο καλά, αν θέλει, το παιχνίδι. Σε κακή βραδιά μεσοεπιθετικά όλοι σχεδόν η ομάδα. Με μια φάση στο 90 μόνο, τίποτα άλλο παραγωγικά. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι έθελξε η Βίντι και έκανε την έκπληξη και ο ΠΑΟΚ βρέθηκε εκτός από μια ομάδα η οποία έπαιξε μπάλα, που δημιούργησε ευκαιρίες, τον απείλησε και αυτό είναι που προβληματίζει και περισσότερο, ότι φάνηκε ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα, αλλά ήταν απαράδεκτος αγωνιστικά. Αυτό ακριβώς. Του κάτσε και η απουσία του Βιερίνια εκεί. Του κάτσαν πολλά, η αλήθεια είναι. Του κάτσε η απόφαση, αν θέλεις, του Λουτσέσκου να ξεκουράσει το συγκεκριμένο παιχνίδι, τον Πέλκα, και εκεί τίθεται θέμα του κατά πόσο τον έχει διαχειριστεί σωστά τον Πέλκα ή πώς τον διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ο Λουτσέσκου. Και όλα αυτά, αν τα βάλεις, είναι παράμετροι που μπορούν, αν θέλεις, να εξηγήσουν κατά κάποιο τρόπο τους λόγους της αποτυχίας στην Ουγγαρία. Έτσι. Σε έναν όμιλο που ήταν στα μέτρα του ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι, όταν έγινε η κλήρωση, σίγουρα το ξεκάθαρο φαβορί ήταν η Chelsea. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ έμοιαζε να είναι πιο κοντά, ή αν θέλεις, το φαβορί για το δεύτερο εισιτήριο της πρόκρισης. Πάντως ακόμη δεν έχει κρυθεί η πρόκριση, έτσι, για να μην προτρέχουμε. Γιατί από τον Ευρωπαϊκό ΠΑΟΚ έχουμε δει πολλά, και είναι και πρόσφατο παράδειγμα που πήγε, έκανε το διπλό στη Φιωρεντίνα και πήρε πρόκριση, ενώ θεωρούταν τελειωμένος μετά από δύο ήττες με την Καραμπάκ πάλι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όταν ο ΠΑΟΚ έχει τον τίτλο, τουλάχιστον αυτό το οποίο έτσι κρατάω εγώ από τον ΠΑΟΚ, όταν ο ΠΑΟΚ έχει τον τίτλο του φαβορή και πάει με αέρα στο παιχνίδι του, είναι να τον φοβάσαι, έτσι. Όταν ο ΠΑΟΚ είναι το outsider ή, αν θέλεις, εντός αγωγικών, ο φτωχός συγγενής κάπου, έρχεται και μας κάνει την έκπληξη και βγάζουν όλοι τα καπέλα τους. Έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι το DNA του, το έχουμε αποδειχτεί, η αλήθεια είναι. Πολλά χρόνια τώρα. Θα δούμε. Φυσικά και δεν έχει κλείσει υπόθεση η πρόκληση, αλλά αυτό το οποίο σημειώνουμε είναι ότι έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Βέβαια. Υπάρχουν σενάρια πολλά πρόκρισης και φυσικά δεν είναι και στο χέρι του, έτσι, για να τα λέμε και όλα. Ναι, η Βίντι με ένα θετικό αποτέλεσμα είναι στο αυτό χέρι της πλέον, να πάρει την πρόκληση. Είναι αυτό που είπε ο Λουτσέσκου πριν τη συνέντευξη με τη Βίντι, είπε ότι δεν θέλω να βγάλουμε κομπιουτεράκια, και η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει βγήκαν να βγάλουμε τα κομπιουτεράκια τελικά, ναι. Θα πρέπει να τα βγάλουμε, και θα πρέπει να έχουμε και μια οθόνη δίπλα για να βλέπουμε και το άλλο μάτι του ομίλου. Έτσι. Αλλά να σου πω κάτι, η Τσέλσι είναι αδιάφορη, έτσι, στο επόμενο παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής των ομίλων. Η Τσέλσι είναι περασμένη, η Τσέλσι είναι αδιάφορη, η Τσέλσι μπορεί να αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα της Premier League, εκεί που δίνει τη δική της μάχη, και κατόπιν να σκεφτεί την επόμενη φάση του Europa League. Σωστά. Ναι, όμως θα μπορεί να το κάνει αυτό και στο μάτς με τη Βίντι την τελευταία αγωνιστική, κάτι που δεν θα συμφέρει το ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το κακό. Εγώ μιλάω για την πέμπτη αγωνιστική μόνο. Στην έκτη θα σου πω άλλα πράγματα. Θα ξαναβρει ενδιαφέρον. Έτσι ακριβώς, ότι δεν είναι δυνατόν μια μεγάλη ομάδα όπως η Τσέλσι να δείχνει αδιαφορία και να μην χτυπάει τα παιχνίδια. Σωστά. Λοιπόν, θα τη δούμε και την Ευρώπη. Έχουμε ακόμη δρόμο μέχρι τις 29 Νοεμβρίου και στο ματς του Λονδίνου, στο Stamford Bridge. Μέχρι τότε να δούμε λίγο τι γίνεται με το πρωτάθλημα. Αρχίζει γερωμένης από το αυριανό παιχνίδι με τον Πανετολικό, έτσι, γιατί είναι και αυτό ένα σημαντικό παιχνίδι. Το πρωτάθλημα είναι ο νούμερο ένα στόχος. Και αν θέλεις, είναι αυτή η τύφλωση, η τρέλα, αν θέλεις, για το πρωτάθλημα, που ενδεχομένως να έχει κάνει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και γενικότερα την οικογένεια του ΠΑΟΚ υποσυνείδητα, όπως είπε και ο υπεύθυνος επικοινωνίας, να απαξιώσουν τις άλλες διοργανώσεις. Αυτή η ψύχωση για το πρωτάθλημα
που δεν κατακτήθηκε πέρσι, αλλά φέτος είναι αυτός ο σκοπός, φέτος είναι ο νούμερο ένα στόχος και σίγουρα το θέλουν όλοι πάρα πολύ. Και σίγουρα, για να τα λέμε κιόλα Γιώργο, αν αυτός ο στόχος επιτευχθεί στο τέλος της χρονιάς, νομίζω ότι λίγοι θα θυμόμαστε το βράδυ με την Βίντι. Σίγουρα είναι έτσι μια μουτζούρα, αν θέλεις, στην ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ. Αλλά τον Μάιο, αν και εφόσον όλα πάνε καλά, θα αποτελείται μια δυσάρεστη παρένθεση, μια δυσάρεστη ανάμνηση, απλά. Έτσι. Ελένη, πριν κλείσουμε, θέλω να μας πεις και για το νέο σου ρόλο. Να μας δώσεις έτσι λίγο ρεπορτάζ και από εκεί. Για τα βιβλία που παρουσιάζεις. Για τα βιβλία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το Σάββατο βρεθήκαμε σε ένα πολύ όμορφο χώρο και Παρασκευή, χθες. Παρουσιάσαμε. Έτυχε να μιλήσω για ένα βιβλίο το οποίο διάβασα, η αλήθεια είναι, Γιώργο, το DH10. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Μου ζητήθηκε, αν και εφόσον μου αρέσει το συγκεκριμένο βιβλίο, να πω δύο λόγια, να μιλήσω γι' αυτό. Επειδή ξέρω ότι και εσύ σκέφτεσαι και έχεις τη δική μου νοοτροπία ότι θέλεις, αρέσουν τα προσωποκεντρικά και γενικώς να διαβάζεις μικρές και μεγάλες ιστορίες πίσω από μεγάλες προσωπικότητες του αθλητισμού και κυρίως του ποδοσφαίρου. Που δίνουν και ένα ρομαντισμό έτσι στο ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν άπειρες ιστορίες που κράτησα από το βιβλίο και νομίζω ότι όλοι αξίζει να το πάρουν και να το διαβάσουν, γιατί σίγουρα θα δεις εκεί τον Μπουφό να μιλάει για την κατάθλιψη και να λέει ότι κέρδισε την κατάθλιψη και φτάνει μεγαλύτερη απόκρουση της ζωής μου. Έτσι, πίσω από τον άνθρωπο, πίσω από τον θρύλο, θα πω εγώ, Γιανλουίτζι Μπουφόν, τον άνθρωπο τον οποίο λατρεύουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, υπήρχε έτσι μια δύσκολη ιστορία, μια ανθρώπινη ιστορία, και εκεί καταλαβαίνεις ότι οι μεγαλύτερες νίκες είναι αυτές που επιτυχάνονται απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό, έτσι. Και γενικότερα βλέπεις έτσι θρύλους με τους οποίους έχεις κλάψει, έχεις ταυτιστεί, έχεις πανηγυρίσει, έχεις συγκινηθεί στο αντίο τους, να σου βγάζουν μια πιο ανθρώπινη πλευρά, μια πιο ρομαντική πλευρά και γενικότερα να περνούν όμορφα μηνύματα, μηνύματα τα οποία δυστυχώς λόγω της εξέλιξης των γεγονότων, της ροής των πραγμάτων, δεν έχουμε ούτε το χώρο, ούτε το χρόνο να τα αναδείξουμε στην καθημερινότητά μας και απλά έτσι περνάνε πάρα πολύ γρήγορα από μπροστά μας και μέσα από το χώρο του διαδικτύου. Και αυτά τα βρίσκεις πολύ ωραία αποτυπωμένα στο συγκεκριμένο βιβλίο. Ναι. Ωραία, Ελένη. Καλό βράδυ να σου ευχηθώ. Φυσικά και αύριο θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε μετά το παιχνίδι εδώ στην εκπομπή, έτσι. Και από νωρίς στην Τούμπα με το ρεπορτάζ. Προς το παρόν, καλή σου ξεκούραση, καλό Σαββατόβραδο, καλά να περάσεις ό,τι και να κάνεις και αύριο περισσότερα και μετά το μάτς. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από την Ελένη Μπούντου για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τα είπαμε και για τον Νουάρντα και για την πιθανή ενδεκάδα αύριο κόντρα στον Πανετολικό. Έχει και ένα ωραίο θεματάκι με βίντεο στο ΠΑΟΚ TV, μπορείτε να το βρείτε, με το δώρο που έκαναν στον γνωστό, στον πιστό οπαδό του ΠΑΟΚ, τον Γιαννάκη, τα μέλη της ομάδας, που του πήραν το νέο αμαξίδιο ως δώρο και πραγματικά είναι έτσι στιγμές συγκινητικές, να τις πω συγκλονιστικές, όπως θέλετε. Είναι και το μήνυμα που στέλνει ο ΠΑΟΚ, το μήνυμα αυτό που χρησιμοποιεί σε κάθε τέτοιου είδους κοινωνική πράξη, στις οποίες μας έχει συνηθίσει, είναι η αλήθεια, πάει ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί τον κόσμο λίγο καλύτερο. Πραγματικά από τις ενέργειες που πρέπει να προβάλλονται και αυτές είναι ουσιαστικά το πραγματικό ποδόσφαιρο και αυτό που πρέπει να αντιπροσωπεύει το ποδόσφαιρο και αυτό που πρέπει να κάνουν όλες οι ομάδες με την κοινωνική επιρροή που μπορούν να έχουν με την επίδραση που έχουν στον κόσμο και στο κοινό, και μπράβο για τέτοιου είδους κινήσεις. Ξεπεράσαμε τις 11, θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο μας break μετά την πρώτη ώρα της εκπομπής post-game, ενώ βλέπω κατακλυσμός και διακοπή και στο Genoa Napoli στην Ιταλία μετά την αναβολή του Boca River λόγω της καταρακτικής βροχόπτωσης όλη μέρα στο Buenos Aires στην Αργεντινή, και στην Ιταλία τα ίδια, πολύ δυνατή βροχή. Στο 60 διακόπηκε το ματς, κατακλυσμός, πραγματικά είναι εικόνες συγκλονιστικές και εκεί. Και είχαμε διακοπή λοιπόν στο Genoa Napoli. Θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο break. Να θυμίσω τον διαγωνισμό που τρέχει. Στέλνετε FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση στο 54526 το μήνυμά σας. FM και ενώ ονοματεπώνυμό στο 54526. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο πιστό πολύ όμπες στο πιστό. Εμείς θα πάμε στο break, μένετε συντονισμένοι, θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ζάρι με Νίκο Παπαδόπουλο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4. Post-game με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου.
δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τη μία. Θυμίζω και το διαγωνισμό μας που τρέχει. Στο πολύ ωπέστο ψητό, συγγνώμη. Ο χορηγός εκπομπής κληρώνει ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ για να πάτε να φάτε Δευτέρα ως Παρασκευή τα μπέργκερ, σαλάτες, τα κλαμπ σάντουιτς και ό,τι άλλο λαχταράτε. Στέλνετε FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54526 και αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση την οποία θα κάνουμε στην πορεία της εκπομπής. Λέγαμε νωρίτερα για το Genoa Napoli που διακόπηκε, ήταν προσωρινή διακοπή στο 60 με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Genoa. Το μάτς άρχισε ξανά στο 63, ο Φαμπιάν Ρουίς σοφάρισε για την Νάπολη στο 73 λεπτό τώρα, Genoa Napoli στο 1-1. Και ενώ ολοκληρώσαμε με το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ νωρίτερα με την Ελένη Μπούντου, θα περάσουμε τώρα στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη. Να μας πει ό,τι υπάρχει εκεί ο Νίκος Παπαδόπουλος. Τι γίνεται, Νίκο, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Λέγαμε την προηγούμενη Κυριακή εδώ μαζί για το θέμα Ερέρα. Την επόμενη μέρα ήρθαν οι οριστικές εξελίξεις. Αυτή η εβδομάδα ήταν λίγο περίεργη, έτσι, στον Άρη. Ήταν λίγο περίεργη γιατί η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο μετά από την αποχώρηση του Ερέρα, περιμένοντας βέβαια και τον άνθρωπο που θα τον αντικαταστήσει. Και όπως λέμε από την Τετάρτη, το όνομα αυτού του ανθρώπου θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα γνωστό την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι πιθανό δηλαδή να έχουμε ανακοίνωση ή ενημέρωση από πλευράς ΠΑΕ λίγο πριν τη σέντρα στη Ριζούπολη. Για το μάζο με τον Απόλλωνα. Πριν τη σέντρα, για... όχι, δεν έχει να κάνει δηλαδή με το παιχνίδι του Άρη ουσιαστικά. Έχει να κάνει... Δεν θα είναι. Στο παιχνίδι, τουλάχιστον στον πάγκο δεν θα είναι. Στην κερκίδα μπορεί να είναι. Όχι, θέλω να πω, δεν έχει να κάνει ότι στη λογική ότι πάμε για Δευτέρα στην ανακοίνωση του νέου προπονητή να περάσει και το μάτς με τον Απόλλωνα για να υπάρξει πλήρη συγκέντρωση προφανώς σε αυτό ή οποιοδήποτε άλλος λόγος που να θέλει η ΠΑΕ να γίνει αυτό και μετά το μάτς με τον Απόλλωνα να ανακοινωθεί ο νέος προπονητής. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Προφανώς κάποιος άλλος είναι ο λόγος. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Νομίζω θα είναι για να μην χαθεί ενδεχομένως ακόμα μια μέρα. Και να έχουμε ακόμα μια μέρα σεναρίων γιατί τις τελευταίες μέρες πολλά είναι τα ονόματα που έχουν βγει στη δημοσιότητα. Ονόματα τα οποία άλλα ισχύουν, άλλα δεν ισχύουν και δεν έπεσαν ποτέ στο τραπέζι σαν επιλογές για τον αντικαταστάτη του Πάκο Ερέρα. Εντάξει, για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, υπάρχει το όνομα του Παντελίδη το οποίο παίζει δυνατά, αλλά το τι θα γίνει με τον Παντελίδη θα εξαρτηθεί και από το μέλλον της συνεργασίας του με τον Αστέρα Τρίπολης. Διότι γι' αυτό αύριο... εγώ το πήγα να το πάω κάπως εκεί, εμέσως πλησαφώς, ναι. Ότι αν το βράδυ της Κυριακής, πότε παίζει ο Αστέρας, παίζει το αύριο, ναι, στις 7 αύριο με τη Λαμία. Αν Δευτέρα πρωί, για παράδειγμα, υπάρξει απόλυση Παντελίδη σε ενδεχόμενη νέα ήττα του Αστέρα, ίσως να περιμένουν, ναι, αυτό οι άνθρωποι του Άρη. Τώρα, εντάξει, σενάρια κάνουμε, έτσι. Σενάρια κάνουμε, εντάξει, κοίτα. Αν ο Παντελίδης αποχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο από τον πάγκο του Αστέρα, νομίζω το πρώτο φαβορί για να κάτσει στον πάγκο του Άρη. Αν όχι, τότε θα κοιτάξουν οι άνθρωποι του Άρη άλλες επιλογές που έχουν στα χέρια τους. Εντάξει, απλά λογικά ο Άρης από την περασμένη Δευτέρα έχει μπει σε δικασία της αναζήτησης ενός προπονητή ο οποίος δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Μια τέτοια επιλογή προπονητή μπορεί να γίνει μόνο από την ελληνική αγορά ή έναν προπονητή ο οποίος γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Ένας τέτοιος προπονητής, για παράδειγμα, ξένος, είναι και το όνομα το οποίο γράφτηκε πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα το όνομα του Κρίστιανσεν, του πρώην τεχνικού του ΑΠΟΕΛ, αλλά δεν έχει υπάρξει κάποια επαφή με το συγκεκριμένο τεχνικό, από όσο τουλάχιστον είμαι σε θέση να γνωρίζω εγώ. Γιατί αυτό είναι το δεύτερο όνομα που έπαιξε δυνατά τα τελευταία 24 ώρα μετά από εκείνο του Σάββα Παντελίδη. Ναι. Και είναι και μια εξέλιξη την οποία φυσιολογικά, Γιώργο, την περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία και ενδιαφέρον και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, οι οποίοι
βλέπουν την έλευση ενός νέου τεχνικού να φέρνει, όπως είναι φυσιολογικό, και αλλαγές και μια επαναξιολόγηση του ρόστερ, αλλαγές, ευκαιρίες, θα το μετατοπίσω καλύτερα, ευκαιρίες και μια επαναξιολόγηση του ρόστερ, ευκαιρίες για ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πολύ ενεργό ρόλο στα πλάνα του Έρερα, αλλά και εκείνοι που είχαν θα κληθούν να αποδείξουν ότι αξίζουν μια θέση στα πλάνα του νέου τεχνικού, στα βασικά πλάνα. Πάντα σε κάθε ομάδα, Νίκο, μια αλλαγή προπονητή είναι είτε θετική για κάποιους είτε αρνητική για κάποιους άλλους, έτσι. Ήταν. Τώρα με το νέο τεχνικό ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες αλλαγές όσον αφορά στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Γενάρη. Γιατί ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Γενάρη είναι σε εξέλιξη εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα στον Άρη. Δηλαδή γίνονται αναζητήσεις είτε την Ελλάδα είτε το εξωτερικό για παίχτες σε συγκεκριμένες θέσεις. Άλλωστε κάποιες από τις αδυναμίες της ομάδας είναι φανερές νομίζω και φαίνεται σε ποιες θέσεις χρειάζεται ενίσχυση. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε με την έλευση του νέου τεχνικού αν θα αλλάξει κάτι, αν θα παραμείνουν ως έχουν τα δεδομένα για τις κινήσεις που θέλει να κάνει ο Άρης τον επόμενο Γενάρη. Ναι. Πάντως, Νίκο, τώρα με τον Ντόλι Τερζή, αύριο περιμένουμε την αποστολή. Περιμένεις ίσως κάποια έκπληξη ή δεν νομίζω, έτσι? Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε κάποια έκπληξη, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Το νέο πρόσωπο που θα υπάρχει είναι σίγουρα ο Φραν Βέλης, ο οποίος έχει ξεπεράσει το τραυματισμό του προπονητικά όλη την εβδομάδα και θα πάρει και φανέλα βασικού. Η απουσία η σίγουρη που θα υπάρχει σαν αυτή του Μαύρα, καθώς μπήκε ένα μπλόκο έτσι από την Ομοσπονδία της Αλβανίας για την μη συμμετοχή του αρχηγού της στο παιχνίδι των Αμπόλωνας Σμύρνης. Καθώς τον θέλουν 100% έτοιμο στην Αλβανία για το μάτς του επόμενου Σαββάτου με τη Σκωτία. Ναι. Εντάξει, θα έκανε ο Μαύρα μια προσπάθεια να αλλάξει γνώμη στον Πανούτσι, αλλά πολύ δύσκολο. Και έτσι δεν θα είναι στην διάθεση του Τερζή για το μάτς της Δευτέρας. Αν και να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι και να ήταν στη διάθεση του Τερζή, κατά πάσα πιθανότητα ο Βελιζίσης θα ξεκινούσε σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί έκανε και μια αρκετά καλή εμφάνιση στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πατάει καλύτερα από τον Μαύραη αυτό το χρονικό διάστημα και νομίζω ότι δίκαια κιόλας θα τον επέλεγε ο Βεργιώτης τεχνικός για το μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Αντίθετα, ο Μπάσαϊν θα είναι κανονικά στη διάθεσή του, γιατί ο 30χρονος μέσος είναι τιμωρημένος με την Εθνική Αλβανία και έτσι δεν θα είναι στη διάθεση του Κριστιαν Πανούτσι για το παιχνίδι με τη Σκωτία την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα όσον αφορά την εντεκάδα, μιας και ξεκινήσαμε να αναφερόμαστε σε παίχτες, να πάμε και σε αυτήν. Θα την κρατούσα να την πούμε εβδομάδα αύριο, Νίκο, είναι η αλήθεια στο μυαλό μου, αλλά αν έχεις από σήμερα ξεκάθαρο πλάνο, γιατί όχι? Εντάξει. Νομίζω ότι ό,τι ήταν να δείξει ο Τερζής προπονήσης το έδειξε, γιατί αύριο θα γίνει μια τελευταία πιο χαλάρη προπόνηση και μετά θα υπάρξει αναχώρηση για την Αθήνα. Κοίτα, όλη την εβδομάδα είχαμε ένα πολύ διαφορετικό τρόπο δουλειάς σε σχέση με αυτό το οποίο είχαμε ως δεδομένο με τον Ερέρα. Μεγαλύτερη έμφαση συντακτική. Δοκιμές με συγκεκριμένο σχήμα και ένα σύστημα το οποίο προσπάθησε να διατηρηθεί το 4-2-3-1, σύστημα με το οποίο είδαμε τον Άρη να αγωνίζεται και κόντρα στον Ολυμπιακό, με κάποιες μετρημένες αλλαγές θα λέγαμε όσον αφορά τα πρόσωπα, κάποια ερωτηματικά. Στην άμυνα υπάρχουν δύο και αφορούν τα άκρα της άμυνας. Mm-hmm. Στο δεξί ένα προβάδισμα έχει ο Κωνσταντινίδης έναντι του Τζανακάκη για να ξεκινήσει η Δευτέρα στην Ριζούπολη. Και στο αριστερό θα παιχτεί ανάμεσα στο Βαλεριάνο και το Μενέντες. Ο Ισπανός, ο οποίος πραγματοποίησε μια σταθερή εμφάνιση στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει όμως και ο Βαλεριάνος, ένας από τους δύο θα επιλεχθεί τον Ντόλι Τερζή για το μάτς της Δευτέρας. Ο Βελιζίσης με τον Βέλε θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Κουέστα θα είναι στο τέρμα. Τώρα, βάσει και των δοκιμών που βλέπουμε τις τελευταίες
ημέρες, έτσι. Ναι, βέβαια. Στο δίδυμο της μεσαίας γραμμής ο Σιώπης θεωρείται σίγουρος, Κολάσο και Μπάσα παίζουν για την θέση του παρτενέρ του. Ο Μπάσα φαινόταν σχεδόν σίγουρος μέχρι χθες. Μετά και τις σημερινές δοκιμές νομίζω ότι μπαίνει και ο Κολάσο στην εξίσωση, για να πάρει ενδεχομένως φανέλα βασικού δίπλα στο Σιώπη την ερχόμενη Δευτέρα. Όσον αφορά τώρα και εκεί είναι το ενδιαφέρον στην μεσοεπιθετική γραμμή, εντάξει, Γκάμα και Ματέο θα είναι στα άκρα της επίθεσης. Και τώρα το θέμα είναι να δούμε ποιοι θα επιλεχθούν για τη θέση του επιτελικού μέσου και τη θέση του επιθετικού. Τις τελευταίες ημέρες ο Τόλης ο Τερζής δοκιμάζει τον Γιουνές στην κορυφή με τον Μαρτίνες λίγο πιο πίσω. Σε διαστήματα της προπόνησης όμως τον έχουμε δει να χρησιμοποιεί και τον Γάλλο στην κορυφή. Νομίζω ότι εκεί θα παίξει. Είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Μαρτίνες. Τον περιμέναμε τον Ολυμπιακό. Δεν τον ξεκίνησε ο Ερέρα βέβαια σε εκείνο το μάτι. Είναι πολύ πιθανό να τον δούμε σε αυτό της Ριζούπολης. Και αν πάρει αυτό στη φανέλα του βασικού, να δούμε αν θα επιλέξει ο Τόλης ο Τερζής τον Γιουνές ή τον Ντιγκινή. Mm-hmm. Είναι ανάλογα και με το τι θέλει ο Άρης στο παιχνίδι. Είναι ένα μάτι το οποίο νομίζω θα πάει πολύ στη δύναμη. Εκεί χρειάζεσαι τον Γιουνές. Αλλά από την άλλη και ο Τινίσιος δεν διανύει και την καλύτερη περίοδο του στον Άρη. Και αυτό το γκολ που χρειάζεται ο επιθετικός για να πάρει ψυχολογία, δεν το βρήκε κόντρα στον Ολυμπιακό, αν και είχε τις ευκαιρίες για να το πετύχει. Και είχε προηγηθεί και το πέναλ το χαμένο. Νομίζω μετά από εκεί, από το χαμένο πέναλ του Τσοντέρ με τον Πάοκ, από εκεί άρχισε λίγο να τον παίρνει κάτω βόλτα, έτσι που λέμε. Πιθανόν ναι, πιθανόν ναι. Εκείνο το πέναλ τον επηρεάζει αρκετά. Και θα δούμε τώρα αν θα επιλέξει ο Τερζής το Γιουνές ή αν θα πάει στη λύση του Ντιγκινή. Απέναντι σε έναν Παλασμίκος, ο οποίος από ό,τι ενημερωνόμαστε κι εμείς, υπάρχει ένα ερωτηματικό που ακούσαμε όνομα του Βαγγέλη Μάτι, το οποίο θα λεμπορείται από ένα άλλο μπάγκο. Εντάξει, ο Άρης θέλει την νίκη για πολλούς λόγους τη Δευτέρα, όχι μόνο επειδή πρόκειται από τέσσερις ευρωπαϊκές ήττες. Θέλει και μια νίκη που θα τον οδηγήσει με καλύτερη ψυχολογία σε αυτές τις δύο εβδομάδες της διακοπής, μια καλύτερη ψυχολογία που θα τον βοηθήσει να δουλέψει πιο αποτελεσματικά με τον νέο προπονητή του. Ναι, να μην έρθει να παραλάβει έτσι ένα κλίμα πολύ βαρύ μετά από ενδεχόμενη πέμπτη σερή ήττα και από τον ουραγό της βαθμολογίας κιόλας. Έτσι, είναι σημαντικό γι' αυτό. Και αυτό έχει τη σημασία του και θα είναι δύο δύσκολες εβδομάδες νομίζω για τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, δεν προλαβαίνει ο νέος τεχνικός όποιος και είναι αυτός να περάσει πάρα πολλά στοιχεία της φιλοσοφίας του και τον θέλω του. Θα προσπαθήσει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αρκετή δουλειά, και αν αυτή η αρκετή δουλειά γίνει με καλύτερη ψυχολογία από αυτήν που έχει τώρα εμάς, θα νομίζω ότι θα είναι το ιδανικό. Και ένας Απόλλωνος Βίγνης, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αλλά αυτό δεν πρέπει να παρασύρει στον Άρη, στο να χαλαρώσει, έτσι να πάει πιο άνετο στο παιχνίδι. Και τους παίκτες αλλά και τον κόσμο. Δηλαδή τώρα μπορεί κάποιος να βλέπει τον Απόλλωνα στην τελευταία θέση με ένα βαθμό που τον πήρε μόλις την περασμένη εβδομάδα κάτω από τον και να λέει εντάξει. Και ο Απόλλωνας τώρα, εντάξει, Άρης είσαι, πρέπει να πας να κερδίσεις. Ισχύει βέβαια, αλλά ο Απόλλωνας στο τελευταίο διάστημα παρουσιάζει μια βελτιωμένη εικόνα με τον Μαντζουράκη στον πάγκο του. Έβαλε δύσκολα στον Πάοκ στην Τούμπα, το θυμούνται καλά οι φίλοι του Πάοκ. Έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Ναι, και στην ΑΕΚ στη Ριζούπολη, σωστά, και σε εκείνο το παιχνίδι, και στον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι. Και πρόσεξε, η λεπτομέρεια αυτού του παιχνιδιού είναι η εξής, ότι θα είναι από τη μια ένα χρόνο Σμύρνης με πολύ σφιχτή άμυνα, διπλή ζώνη άμυνας, δεν περνάει τίποτα, απέναντι σε έναν Άρη, ο οποίος δεν δυσκολεύεται απλά στο σκοράρισμα, δυσκολεύεται στη δημιουργία φάσεων, κλασικών ευκαιριών στην αντίπαλη περιοχή. Άρα σημαίνει ότι θέλει μεγάλη προσπάθεια, προσοχή και οι παίχτες του Άρη να εκμεταλλευτούν έστω και την παραμικρή ευκαιρία που μπορεί να τους δοθεί και να σκοράρουν. Γιατί μπορεί να μην τη βρουν άλλη φορά μέσα στο παιχνίδι. Ναι, σωστά. Πρέπει να γίνει λίγο πιο κοινικός ο Άρης, έτσι, να τελειώνει τις φάσεις και τα μάτς. Και παράδειγμα, ας πούμε, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, υπάρχει εκείνη η φάση του 54 με το Γιουνές που του βγάζει ο Ματέο ένα πάρε βάλε μέσα στην περιοχή.
ήταν, ξαφνιάστηκε τόσο πολύ ο Τινίσιος που δεν μπόρεσε καλά-καλά να κάνει ένα καλό κοντρόλ και έφυγε μπαλάρο. Τέτοιες ευκαιρίες ο Άρης πρέπει να μάθει να τις τελειώνει. Γιατί στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή δεν του δίνονται σε πολλές στιγμές μέσα στο παιχνίδι. Και το επιθετικό κομμάτι και το κομμάτι της εκπαίδευσης της ομάδας να παράγει φάσεις, νομίζω ότι είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που θα πρέπει να δει και ο νέος προπονητής. Γιατί ο Ερέρα μπορεί να δημιούργησε ένα καλό μεσοαμυντικό σύνολο, μια καλή ανασταλτική λειτουργία όταν ο αντίπαλος επιτίθεται σε σετ παιχνίδι, αλλά μεσοεπιθετικά δεν ήταν τόσο αποτελεσματική η δουλειά του. Μην πω καθόλου αποτελεσματική κιόλας μετά από 9 αγωνιστικές και με τέτοια ποιότητα μπροστά, έτσι. Βέβαια. Έτσι. Ωραία, Νίκο. Αύριο αυτά. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και περισσότερο αν υπάρχει κάτι νεότερο. Ωραία. Καλό σου βράδυ προς το παρόν. Καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ, να είσαι καλά, Γιώργο. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παδόπουλο για το ρεπορτάζ του Άρη. Και ενώ έχουμε φτάσει στις 11.30, θα κάνουμε, Βασίλη, ένα ακόμη σύντομο break για να επιστρέψουμε με Νίκο Μοσχοβίτη για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Και ενώ η Νάπολη έχει κάνει το 1-2 στην έδρα της Τζένοα, και όπου νωρίτερα είχαμε προσωρινή διακοπή λόγω καταρακτώδης βροχής, στο 88 λεπτό Τζένοα-Νάπολη 1-2, ανατροπή για τους Ναπολιτάνους. Και στο άλλο το ματς έχουμε στο ημίχρονο Πόρτο Μπράγκα 0-0 στην Πορτογαλία, έτσι από τα ματς που ξεχωρίζουν. Και ποιο άλλο παιχνίδι παρακολουθούσαμε. Θα έχουμε πλήρης ενημέρωση αναλυτικά και για τα αποτελέσματα στο διεθνή χώρο, στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στη συνέχεια της εκπομπής. Στις καθυστερήσεις είναι το Ζιρόνα Λεγανές στην Ισπανία, 0-0 εκεί το παιχνίδι. Φτάνει προς το τέλος του. Στα λεπτά των καθυστερήσεων που μένουν, προς το παρόν είναι στη λευκή ισοπάλια. Παρακολουθούμε και για να το κούμπο 62-60 οι Bucks μέσα στην έδρα των Los Angeles Clippers. Έχει κάνει και ένα νέο ρεκόρ ο Αντετοκούνμπο. Πάμε όμως στο σύντομο break να επιστρέψουμε με μπάσκετ με Νίκο Μοσχοβίτη αρχικά και με Σταμάτη Μουρελή συνέχεια για τις νίκες που έκαναν σήμερα ΠΑΟΚ και Άρης στην πέμπτη αγωνιστική της Basket League. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο πριν τις 12. Post game, Γιώργο Παναγιωτίδη πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4 με Βασίλη Καβαδία παρέα είμαστε εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι και τη μία θα είμαστε συντροφιά σας. Ασχοληθήκαμε με τα ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και Άρη στο ποδόσφαιρο. Είδαμε έτσι έναν αναμονή των αγώνων που υπάρχουν αύριο για τον ΠΑΟΚ Δευτέρα για τον Άρη. Είπαμε και για τον Τοκούμπο νωρίτερα. Ο Τσιτσιπάς, μιας και αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα, προηγείται με 2-1 σετ του Ντεμινόρ στον τελικό. Και είναι και 2-1 μπροστά στα game τώρα, αν βλέπω σωστά, ναι. 2-1 στα game και σε αυτό το σετ. Σιγά σιγά θα περάσουμε στα του μπάσκετ, εκεί όπου οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης σήμερα στην Basket League προχώρησαν με νίκες. Είχαμε νίκη του ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ Sports Arena επί της Κίμης με 78-60. Είχαμε νίκη του Άρη με 72-61 επί του Κολοσσού στην Ρόδο. Θα μας πει περισσότερα αρχικά ο Νίκος Μοσχοβίτης, τον οποίο θα έχουμε για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Τι γίνεται, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε αφήσαμε λίγο αργά πάλι σήμερα, έτσι. Δεν πειράζει. Εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Τι γίνεται, στο παλατάκι σήμερα. Περιέγραψες μια άνετη νίκη, νομίζω, έτσι. Ναι, κοίτα, το τελικό σκορ το 78-60 δεν νομίζω ότι αντικατοπτρίζει το παιχνίδι. Το δεύτερο ημίχρονο. Στη λογική, ναι, ότι δεν ήταν ένα μάτς που, ξέρεις, βλέπεις ΠΑΟΚ και λέει 78-60 και έρθει εύκολο ΠΑΟΚ, okay. Το έκανε ο ΠΑΟΚ εύκολο, το μάτς δεν ήτανε. Στη λογική ότι για μένα ο ΠΑΟΚ έκανε σήμερα μαζί με το παιχνίδι στο Ισραήλ που έχασε το πιο σωστό τακτικά παύλα συγκεντρωμένα παιχνίδι του. Δηλαδή στο Ισραήλ έκανε και αρκετά λάθη. Και μαζί με τα διαιτητικά λάθη και το μάτι είχε χάσει από τη Χάπελ Χολόν. Σήμερα ήταν πραγματικά πολύ πολύ συγκεντρωμένο στο πλάνο του και σε αυτό που έπρεπε να κάνει. Το οποίο ουσιαστικά ήταν να καταφέρει να ματσάρει την ενέργεια της Κίμης στην άμυνα και από τη στιγμή που θα το έκανε αυτό, την ποιότητα επιθετικά την έχει. Το έκανε πολύ καλά και στα 40 λεπτά, θα πω εγώ. Δηλαδή να είναι πολύ έτσι συγκεντρωμένο στο πλάνο του, πολύ έτοιμος για αυτά τα οποία ετοίμασε μέσα σε μια μισή μέρα ουσιαστικά, έτσι. Από την Πέμπτη που ξεκίνησε η προετοιμασία. Και να πάρει μια νίκη στην οποία ένα σημαντικό ακόμα κομμάτι έχει να κάνει με την παρουσία του Will Hatcher, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε καλά τη σεζόν, δεν
είχε την εικόνα μέχρι σήμερα που θα περιμέναμε οι περισσότεροι. Αλλά σήμερα πραγματικά ήταν ο Χάτσερ, ο καλός Χάτσερ, ο παίκτης ο οποίος δίνει λύσεις επιθετικά, είχε 17 πόντους, έδωσε 5 ασίστ. Ουσιαστικά η διαφορά, αυτό το συν 18 να το πω έτσι, χτίστηκε από δικές του έτσι δημιουργίες και εκτελέσεις. Έτσι μεγάλωσε η διαφορά. Νομίζω ήταν πολύ καλό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, γιατί πραγματικά μπορεί συνεχίζει να μην είχε και το καλό σέρι, ήταν ένα φοβερό παιχνίδι επιθετικά. Ναι, ήταν πολύ έτοιμος να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο που είναι καλός. Η Κίνη είναι καλή ομάδα, είναι γεμάτη. Γεμάτη για το επίπεδο της, έτσι 7-8 παίχτες. Αλλά έχει ευελιξία στο ρόστερ της, έχει πολλά έτσι κορμιά μοντέρνα, να το πω έτσι μπασκετικά, που μπορούν να παίξουν σε πολλές θέσεις. Και μια ομάδα η οποία παίζει με αλλαγές σε όλα τα screen, 40 λεπτά τουλάχιστον έτσι παίξει σήμερα τον ΠΑΟΚ, νομίζω και με τον Ολυμπιακό που την είδα κάτι ανάλογο έκανε. Κάτι το οποίο σε πολλές φορές μπορεί να σε μπερδεύει, γιατί μπορεί να μην σου βγαίνουν τα mismatch, μπορεί να μην έχεις υπομονή για να τα βρεις τα mismatch και να σου δημιουργεί πρόβλημα. Εκείνη που ναι μεν το έκανε και σήμερα αυτό, επειδή πέτυχε το ΠΑΟΚ πολύ συγκεντρωμένο, ο ΠΑΟΚ δεν άφησε κανένα από τα ατού της ουσιαστικά να του δώσουν πράγματα. Ούτε τον Ουάσιγκτον, ούτε τον Σάγκς, ούτε τον Μπόλτς. Αυτοί και οι τρεις μαζί που είναι, ας το πούμε, κινητήριοι μοχλοί της κίνησης επιθετικά, είχαν όλοι μαζί 11 πόντους. Και αυτό ουσιαστικά αποδεικνύει και αυτό που λέμε, ότι ο ΠΑΟΚ στο πλάνο του ήταν πολύ 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 συγκεντρωμένο σήμερα. Γι' αυτό έπαιξε και το καθοριστικό ρόλο. Και καλό το φεγγάρι, έτσι, που λέμε, έτσι, για τον ΠΑΟΚ. Τέταρτη σερή νίκη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μετά από το μάτς με την Αντέρ, ουσιαστικά, που έβγαλε την αντίδραση, συνεχίζει, έχει καλό momentum. Κοίταξε, Γιώργο, εντάξει, ο ΠΑΟΚ μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργο σε κάποιους, να ακούγεται σαν δικαιολογία, αλλά δεν είναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ εδώ και 2,5 εβδομάδες που δουλεύουν όλοι αυτοί οι παίκτες μαζί που έχει τώρα, έχει 4 νίκες. Εντάξει. Θα μου πεις οι δύο νίκες ήρθανε στο τέλος. Οκ, okay, συμφωνώ. Εντάξει, είναι και τύχη. Αλλά δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Το λέγαμε και νωρίτερα, στο ξεκίνημα της σεζόν μπορεί να έρθαν και κάποια έτσι πιο άσχημα αποτελέσματα και όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα καινούρια η οποία δεν δούλεψε ποτέ. Δεν δούλεψαν ποτέ όλοι μαζί στον ΠΑΟΚ. Δουλεύουν εδώ και 2-2,5 εβδομάδες. Και αυτό δηλαδή φαίνεται κιόλας. Η πρώτη προπόνηση που έγινε με όλο το ρόστερ ήταν την ημέρα που είναι το μάτς με την Αντέρ. Αν θυμάμαι καλά, Δευτέρα ήταν εκείνο το μάτς. Ναι. Τρίτη ήταν το μάτς, Δευτέρα ήταν εκείνη η προπόνηση. Που ήταν όλοι οι παίκτες που είναι τώρα στο ρόστερ, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στο ρόστερ έχουν γίνει και προσαφαιρέσεις. Ήρθανε κάποιοι, φύγανε, έχουν έρθει κάποιοι άλλοι. Δηλαδή, εντάξει, εμείς μπορούμε να τα βλέπουμε όλα εύκολα. Και όταν είσαι απέξω, ξέρω να λες ότι να έχασε πάνω από τον Χολαργό, ξέρω εγώ, έχασε από την Βόνη. Αυτό που μπορείς να πεις τα δύο αποτελέσματα που είναι εκτός προγράμματος, αν υπάρχει έτσι πρόγραμμα, σε νίκη σκέιτερ. Αλλά η ουσία είναι αυτή, ότι είχε πάρα πολλές απουσίες και διάφορες παίχτες που μπαίνανε, παίχτες που βγαίνανε. Έλεγα πριν για τον Χάτσερ. Όλο το παλούκι, να το πω έτσι, στην προετοιμασία, που έλειπε ο Αθηναίου. Όταν ο Αθηναίου πήγαινε να μπει, χτύπησε ο Γκος, το έφαγε ο Χάτσε, ο Κόνιαρης και ο Ζάρας. Ο Ζάρας σήμερα μπήκε γιατί αντιμετώπιζε και μια ομάδα που δεν τέριαζε νομίζω στο παιχνίδι του. Μπήκε στις αρχές της περιόδου. Δηλαδή, ναι με κάποιους, εμείς βλέπουμε 40 λεπτά και μέσα από αυτά προσπαθούμε να κρίνουμε ξέρεις τους παίχτες. Η διαχείριση των μπάσκετ είναι ακόμη πιο λεπτές ισορροπίες. Αλλά υπάρχουν πολλά γύρω-γύρω πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο όταν, σε αυτά τα 40 λεπτά που βλέπεις εσύ. Και εγώ και όλοι μας. Ναι. Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα έβγαλε το Χάτσερ από τα αγωνιστή και το Μαργαρίτη, γιατί και ο Μαργαρίτης δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν, έτσι. Και δεν μπορεί φυσικά όλοι οι παίχτες να πηγαίνουν με μια ευθεία γραμμή σούπερ όλη τη χρονιά, έτσι. Θα έχουν τα πάνω και τα κάτω. Σε καμία ομάδα σε όλο τον κόσμο, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Στο παιχνίδι, ας πούμε, στην Τσεχία του βγήκε ο Μορέρα και Αθηναίου. Με την ΑΕΚ του βγήκε ο Τζόνς, θα έβγαλε τα τρίποντα. Με την Αντέρ του βγήκε ο Ζάρας. Δηλαδή, κάθε παιχνίδι. Βγάζει διαφορετικούς πρωταγωνιστές, το έχουμε ξανασημειώσει αυτό εδώ μαζί, ναι, Νίκο, ότι βγάζει διαφορετικούς πρωταγωνιστές ο ΠΑΟΚ φέτος. Ναι, όντως. Έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα ρόστερ 12 παικτών, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή κάποιος από αυτούς μπορεί να βγει μπροστά. Ανάλογα τον αντίπαλο, ανάλογα την ημέρα, όλα αυτά. Έτσι. Ναι. Πήρε τώρα του Νίκη, παίζει Τετάρτη με τη Φριμπούργκ, την Ελβετική
Εγώ νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα κάνει και εκεί την πέμπτη του νίκη συνεχόμενη και μετά πάει για μια εβδομάδα η οποία είναι πάρα πολύ απαιτητική. Γιατί έχει Λίμνο, Τενερίφη και μετά Άρη. Αλλά εντάξει, όταν πηγαίνεις για μια τέτοια εβδομάδα, να το πω έτσι, έχοντας και κάποιες νίκες έρη, πηγαίνεις με καλύτερη ψυχολογία από ό,τι μπορεί να πηγαίνεις όταν έρχονται κάποια άσχημα αποτελέσματα, τέλος πάντων ήττες. Σαφέστατα. Ωραία, Νίκο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε. Είπαμε την Τετάρτη το επόμενο μάτς, έτσι, για το μπάσκετ του Τσαμπιονς Λιγκ. Καλημέρα, Παχαιτική, κέρδισε και ο Άρης. Ναι, θα έχουμε και το σταμάτη στη συνέχεια αμέσως μετά. Ναι. Καλά πήγε η μέρα, όπως το λες, για τις ομάδες της πόλης, έτσι. Καλά πήγε. Και ο Ηρακλής κέρδισε Καστοριά, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, ναι. Θα έχουμε και για Ηρακλή συνέχεια περισσότερα. Ωραία, Νίκο, να σε ευχαριστήσω και να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Μοσχοβίτη για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Χήμης στο Παλατάκι. Σε λιγάκι θα περάσουμε και στον Σταμάτη Μουρελή να μας πει και για τη νίκη του Άρη επί του Κολοσσού Ρόδου στο Βενετόκλειο με 72-61. Να ρίξουμε μια ματιά πριν περάσουμε στο Σταμάτη συνολικά στα αποτελέσματα της σημερινής ημέρας για την πέμπτη αγωνιστική της Basket League. Να θυμηθούμε τι συνέβη. Ο Προμηθέας κέρδισε το Ρέθυμνο στο φινάλε με 73-72. Ο Άρης 72-61 τον Κολοσσορόδο, ο ΠΑΟΚ με 78-60 την Κίμη, όπως είπαμε και προηγουμένως. 73-63 η ΑΕΚ. Δύσκολη νίκη απέναντι στον Χολαργό, της έβαλε τζορικά μέσα στο ΑΚΑ. Αύριο, 4 η ώρα, Περιστέρι Ήφαιστος Λίμνους, σημαντικό ενδιαφέρον παιχνίδι. Το Περιστέρι που, αν θυμάμαι σωστά, είναι αίτητο, έτσι, έχει το απόλυτο 4-4, ναι, κόντρα στον Ήφαιστο Λίμνου. Στις 5 αύριο επίσης ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Λαύριο και η αγωνιστική κλείνει τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Πανιόνιος, Ουραγός Πανιόνιος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο εξακολουθεί να προηγείται τον Clippers μέσα στο Los Angeles 67-64. Σε ένα μάτσο που βλέπω να εξελίσσεται σε ντέρμπι, 10 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα τώρα πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Έχει δρόμο ακόμη το παιχνίδι. Πριν λίγο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. 67-67 τώρα ισοφάρισαν οι Clippers με σουτ τριών πόντων. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται με 2-1 σετ και 3-2 game τώρα του Ντεμινόρ στο δικό του τελικό. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βλέπουμε τι γίνεται και στον δικό του αυτό σημαντικό αγώνα για τον Έλληνα τενίστα. Είχαμε πει νωρίτερα πως θα δούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα. Θα έχουμε σε λίγο τον Σταμάτη Μουρελή, τον έχουμε ακόμη για να συνεχίσουμε με μπάσκετ. Πριν συνεχίσουμε όμως με μπάσκετ, να ρίξουμε μια ματιά. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιο σπουδαίο παιχνίδι. Να θυμηθούμε τι έγινε σήμερα στην Premier League, εκεί όπου είχε ενδιαφέροντα παιχνιδιά. Η Tottenham κέρδισε με 0-1 στην έδρα της Crystal Palace, ένα λονδρέζικο ντέρμπι. Huddersfield West Ham 1-1. Leicester Burnley 0-0, Newcastle Bournemouth 2-1, Southampton Watford 1-1 και Cardiff City Brighton 2-1. Αύριο όμως το κύριος πιάτο, το κύριος μενού της αγωνιστικής στην Premier League, η οποία αυτή η αγωνιστική είναι η 12η αγωνιστική, 12η στροφή του Αγγλικού Πρωταθλήματος. Σπουδαία παιχνίδια αύριο. Η Liverpool στις 2 θα υποδεχτεί την Fulham στο Anfield, με μοναδικό στόχο να πιάσει κορυφή και να περιμένει μη νίκη της Manchester City στο ντέρμπι με τη Manchester United που θα γίνει στις 6.30 στο Etihad. Μεγάλο παιχνίδι, το ντέρμπι του Manchester. Την City να προέρχεται από εξάρα επί της Αχτάρ στο Champions League και την United από μεγάλο διπλό με ανατροπή στο φινάλε στο Τωρίνο επί της Juventus και οι δύο με ψυχολογία στα ύψη ομάδες του Manchester. Αύριο ένα πραγματικά τεράστιο, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αναμένεται στο Etihad. Την ίδια ώρα, στις 6.30 η Arsenal θα υποδεχτεί την Wolves και στις 4.15 η Chelsea θα υποδεχτεί την Everton. Η Chelsea που και αυτή φυσικά θα περιμένει στραβοπάτημα τη City για να ανέβει στην κορυφή. Στους 27 βαθμούς θυμίζω η Chelsea και η Liverpool, 29 έχει η Manchester City. Σε ρεπορτάζ ότι πάνω από 15.000 ευρώ το κόστος των καταστροφών στο Παμπελοποννησιακό στάδιο από τα επεισόδια που είχαν γίνει εκεί στο μάτσο Ολυμπιακού με την Παναχαϊκή για τον θεσμό του κυπέλου. Και θυμίζω ότι την περασμένη Πέμπτη απολογήθηκε ο Ολυμπιακός στην Πειθαρχική Επιτροπή. Της ΕΠΟ αναμένεται η ανακοίνωση της ποινής, ουσιαστικά η απόφαση για την τιμωρία του. Να δούμε ποια θα είναι αυτή. Πάντως, όπως φαίνεται, οι ζημιές έχουν ξεπεράσει το κόστος των 15.000 ευρώ. Να δούμε τι θα συμβεί και με αυτό το θέμα. Αναμένει με αγωνία ο κόσμος την απόφαση για την ποινή του Ολυμπιακού. Και θα πάμε σε Σταμάτη Μουρελή, Βασίλη. Θα πάμε σε Σταμάτη Μουρελή να συνεχίσουμε με μπάσκετ μετά από αυτή την μικρή παρένθεση. Τι γίνεται, Σταμάτη? Καλησπέρα.
λίγο πριν τις 12 και εσένα. Αργήσαμε λίγο με τον μπάσκετ σήμερα. Είχε το ποδόσφαιρο, αν και πήγε καλά η μέρα. Αυτά λέγαμε και με τον Νίκο Μοσχοβίτη νωρίτερα. 2-2 για ΠΑΟΚ και Άρη. Έτσι και ο Ηρακλής κέρδισε στην Α2. Ναι, η μέρα για την πόλη ήταν καλή μπασκετικά. Έτσι καθώς είχαμε νίκες. Κάποιες αγχωτικές, κάποιες πιο εύκολες. Αλλά το βασικό είναι ότι όλες οι ομάδες της πόλης κέρδισαν. Έτσι. Και εντάξει, αυτό είναι πάντα καλό γιατί δεν συμβαίνει και πολύ συχνά, είναι η αλήθεια. Ναι, όντως. Εντάξει, ο Ηρακλής κάνει δικιά του προσφέρει στην Α2. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν τα δικά τους θέματα στην Α1 κατηγορία. Για τον Άρη πάντως η σημερινή νίκη νομίζω ήταν έτσι αντίδοτο, αν θέλεις, μετά το ευρωπαϊκό στραπάτσο που είχε προηγηθεί. Ήταν σίγουρα μια αντίδραση μετά τα όσα πέρασε ο Άρης και θα περάσει για ακόμα δύο αγώνες στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή, και αυτή η παρουσία η οποία σίγουρα χαρακτηρίζεται ως αποτυχημένη με βάση το γεγονός ότι αποκλείστηκε από νωρίς. Το θέμα είναι, είπαμε, ότι πρέπει να δείξει αντίδραση στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί ο βασικός στόχος, αν πρέπει να πει κανείς του Άρη φέτος, είναι η Ελλάδα, με τη λογική ότι θέλει να κάνει μια όσο γίνεται καλύτερη πορεία και να μην έχει την πορεία και τα θέματα της περσινής αγωνιστικής περίοδου. Είναι και σήμερα είναι καλή, είναι πολύ καλή, γιατί και βάζει από κάτω για τα καλά τον Κολοσσού που έχει τα δικά του προβλήματα να αντιμετωπίσει και ξεφεύγει λίγο από κάποιες άλλες ομάδες, όπως το Ρέθμι για παράδειγμα, ας πούμε ο Πανιόνιος, που βρίσκονται χαμηλότερα στη βαθμολογία, και αποκτά και ψυχολογία. Έτσι, αποκτά και ψυχολογία η ομάδα εν ώψη της συνέχειας, γιατί νομίζω ότι μετά από τις ήττες τις συνεχόμενες, όσο και καλά να πεις ότι έχεις παίξει, όσο άτυπος και να πεις ότι ήσουν, ήταν πάντα εννοείται και ήταν πάντα φέρνει γκρινιά και στεναχώρια και απογοήτευση. Έτσι, με όποιο τρόπο και να χάσεις. Δεν υπάρχει καλός τρόπος για να χάσεις. Υπάρχει μόνο ο τρόπος που χάνεις. Οπότε η νίκη πάντα είναι αυτή που φέρνει χαμόγελα, φέρνει αισιοδοξία, ανεβάζει την αυτοπεποίθηση αυτής της ομάδας και γενικότερα έτσι είναι καλό το γεγονός ότι ο Άρης μετά από αυτή την ταλαιπωρία, γιατί είχα και έχει και ένα μεγάλο ταξίδι, αντέδρασε σωστά, αντέδρασε καλά, εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα του Κολοσσού, έτσι, γιατί ο Κολοσσός ήταν μια ομάδα που, ειδικά στο 10 λεπτό, που προσπάθησε να απειλήσει με ένα ανορθόδοξο μπάσκετ, έτσι, με πάρα πολλά τρίποτα, βιασμένα, γρήγορες επιθέσεις, κάτι που, εντάξει, άμα έμπαιναν όλα, θα γύριζε το παιχνίδι, αλλά ο Κολοσσός είχε αδεκαλάδος 2-22. Έτσι, αυτό το είδα στον Άρη στη διάρκεια του αγώνα, ότι ο Κολοσσός δεν είναι σε καλή μέρα, ότι οι παίχτες του έχουν βάλει την ψυχραιμία τους και απλά μεθοδικά κατάφερε να πάρει την νίκη και στο τέλος ουσιαστικά να μην απειληθεί και καθόλου. Ναι. Και δηλαδή, εκεί που το παιχνίδι έφυγε. Καθάρισε εκεί στο τελευταίο τρίλεπτο ουσιαστικά, έτσι. Ναι, ναι, εκεί που έφυγε στο 6 πόντου ουσιαστικά, ο Άρη δεν απειλήθηκε από τον Κολοσσό, ο οποίος, αν εξαίρεσαι κανείς το πρώτο ημίχρονο, το στο δεύτερο πραγματικά. Αυτό το ορθόδοξο μπάσκετ ήταν νομίζω βούτυρο στο ψωμί του Άρη. Έτσι ο Αγγέλο έβαλε μια καλή χαμηλή πεντάδα, έβαλε μέσα σε ένα τσάκι Φιόνι που ήταν κορυφαίοι, χωρίς αμφιβολίες με ένα παιχνίδι για τον Άρη. Μπόρεσε και να σφίξει λίγο την άμυνα. Ο Φιόνις έδωσε και λίγο ηρεμία στην επίθεση, κοπήκαν αυτές τις πολύ βιαστικές επιθέσεις. Ο Άρης πήγε πιο σωστά, αν θέλεις, επιθετικά. Και όπως είπες, και συνδυασμό με την καλή άμυνα και τον ανορθόδοξο τρόπο παιχνίδι του Κολοσσού, νομίζω ότι δίκαιο άσκηση σήμερα. Έτσι, και αν ήταν και λίγο πιο, ας το πούμε έτσι, πιο ήρεμο σε κάποια σημεία, γιατί παρασύρθηκε από το ρυθμό του. Ίσως να το είχε καθαρίσει και νωρίτερα. Ναι, μπορούσε να τελειώσει και πιο γρήγορα το παιχνίδι, να μην φτάσει δηλαδή έτσι στο τέλος να είναι και στους 4 πόντους, στους 3 πόντους, 5 πόντους, να μπορούσε να το είχε τελειώσει πιο γρήγορα. Έτσι. Το γεγονός, όπως είπαμε, είναι ότι η ομάδα ήταν σωστά, η ομάδα πήρε αυτό που ήθελε στη Ρόδο. Έφτασε στις 2 νίκες και το σημαντικό επίσης είναι ότι είναι 2 εκτός έδρας νίκες. Έτσι απέναντι σε ομάδες οι οποίες θεωρητικά είναι ένα κλικ πιο κάτω από τον Άρη. Οπότε ο Άρης ουσιαστικά έχοντας τα παιχνίδια μέσα στο Αλεξάνδριο με αυτές τις 2 ομάδες μπορείς να πεις ότι μπορεί να κάνει και το 4-4. Επίσης νομίζω ότι είναι καλό γιατί ουσιαστικά με αυτή τη νίκη, αν θέλεις, πατσίζει την κέλα στην Νέα Σμύρνη, κοντά στον Πανιόνιο. Ναι, σωστά, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Γιατί σίγουρα για μένα εκείνο το παιχνίδι, έτσι πως ήταν τότε ο Πανιόνιος, είναι κέλα. Δηλαδή πιο πιθανό, αν βλέποντας τα ρόστερ, όταν ξεκινήσω πιο πιθανό να κερδίζω Άρη στη Νέα Σμύρνη και να είχαν ίσως στο Λαύρο ή στην Ρόδο, παρά να το αντίθετο.
Τουλάχιστον έγινε αυτό, έτσι κάλυψε και το χαμένο εδώ από εκείνη την ήττα. Και τώρα βέβαια θα πιστέψει αποστολή, να πούμε ότι η αποστολή θα μείνει σήμερα στη Ρόδο, έμεινε στη Ρόδο. Αύριο θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, όπου την Δετάρτη έχει τον αγώνα, τον χωρίς σημασία με τον αγώνα, με την Τύπνο, βαθμολογική σημασία, γιατί από θέμα πρεστής νομίζω ότι δεν χωράει άλλο αποτέλεσμα από την νίκη. Έτσι. Ναι, βέβαια. Και μετά υπάρχει το πολύ σχολο παιχνίδι στο Αλεξάνδριο με το Περιστέρι. Έτσι. Το Περιστέρι, το οποίο έχει μια καλή ομάδα, έχει... Το οποίο θα κάνει 5 στα 5, λες, αύριο, με τον Ιφιστολύμνο. Κοίτα, δεις, μπορεί. Έχει καλή ομάδα. Και επίσης ένα στοιχείο που έχει το Περιστέρι είναι και η διαιτησία. Νομίζω ότι είναι κοινό μυστικό στην... σε όσους ασχολούνται στο μπάσκετ φέτος, ότι το Περιστέρι έχει γυναική διαιτησία σε πάρα πολλά παιχνίδια. Είτε θέλεις έχει να κάνει με την ιστορία του Περιστέρι, όπου σαφέστατα από κάποιες άλλες ομάδες είναι πιο μεγάλη. Είναι μια μπασκετική περιοχή το Περιστέρι, ομολογουμένως. Και είναι γεγονός ότι υπάρχει μια, όχι βοήθεια, θα πω βοήθεια, θα πω εύνοια. Αν θες ότι θα πάρει ένα σφύριγμα παραπάνω. Έτσι. Αυτό την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη ομάδα, γιατί είναι και καλή ομάδα. Έτσι. Δεν είναι κακή ομάδα που κερδίζει γιατί έχει τα σφύριγματα. Είναι καλή ομάδα το Περιστέρι. Mm-hmm. Καλούς παίχτες, καλό ρόστερ. Και αυτό γενικά κάνει το παιχνίδι ακόμα πιο δύσκολο του Άρη, μέσω Αλεξάνδριο. Νομίζω ότι σημαντική θα είναι η παρουσία του κόσμου σε αυτό το παιχνίδι. Το θέμα είναι κατά πόσο ο κόσμος, σίγουρα χάρηκε ο κόσμος μετά τη σημερινή νίκη, έτσι, η οποία βέβαια δεν ήρθε με καλό μπάσκετ, δηλαδή δεν έπαιξε το πολύ καλό μπάσκετ για να πεις ότι βοήθησε και τα πλήθη που λέμε. Αλλά το σημαντικό είναι ότι κέρδισε. Έτσι. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να δώσει το παρόν το παιχνίδι με το Περιστέρι. Είναι δύσκολο, είναι κρίσιμο. Πρέπει να συνεχίσει το σέρι του Άρης. Αυτό που θέλει να ξεκινήσει τώρα και να συνεχίσει για να πάει και με την καλύτερη ψυχολογία όσο γίνεται καλύτερα στο τέρι με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, τη μεθεπόμενη αγωνιστική. Δηλαδή, ναι, τώρα... Έρχεται και αυτό σιγά σιγά πλησιάζει. Δεν σ' άκουσα. Έρχεται και αυτό, λέω, σιγά σιγά πλησιάζει. Πλησιάζει και αυτό. Ο Άρης λοιπόν, ο οποίος παίζει τώρα με το Περιστέρι, όσον αφορά την Ελλάδα βέβαια πάντα. Και μετά έχει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, σε αυτές τις δύο εβδομάδες ουσιαστικά δεν έχει ταξίδι ο Άρης, γιατί παίζει και τα δύο τα ευρωπαϊκά, τα παίζει εντός. Τετάρτες. Οπότε μια καλή ευκαιρία για τον Αγγέλου να ξεκουράσει και τους παίχτες όσο μπορεί. Δεν θα έχουν αυτή τη μετακίνηση που είχαν τις προηγούμενες ημέρες. Και σίγουρα, όπως είπαμε, θέλει την νίκη με το Περιστέρι να πάει όσο μου γίνεται καλή ψυχολογία στο ρε με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ δεν κρίνουν πια τίτλους. Το λέμε εδώ και χρόνια αυτό. Δυστυχώς. Αλλά δεν πάμε να παραμένει. Είναι ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ. Έτσι, είναι το γόητρο, είναι η ψυχολογία, είναι. Είναι, εντάξει, είναι η ψυχολογία. Έχουν μια έγκλη, την έχουν ακόμα, έτσι. Πάντα την έχουν. Πάντα την έχουν. Είναι και ένα παιχνίδι, αν θέλεις, που και οι βαθμοί μετράνε. Έτσι, δεν σημαίνει ότι δεν κυνηγάς τίποτα, άθλημα, δεν σημαίνει ότι δεν κάνεις τίποτα, δεν κυνηγάς τίποτα. Αλλιώς αν είναι, θα κατεβάσεις τίποτα με και δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες έχουν τους δύο βαθμούς για τους δικούς τους λόγους. Έτσι, έτσι. Έτσι. Οπότε, εντάξει, από την πλευρά του Άρη θέλει να πάρει όσο γίνεται μεγαλύτερη ψυχολογία εκεί. Εγώ αυτό που είδα μετά τέλος του αγώνα από τους παίκτες πήγαν στον κόσμο, είδα ότι εντάξει, και οι παίκτες ξέρεις κάποια στιγμή σκάσανε, παιδί μου, ότι επιτέλους κερδίσαμε. Πήραμε ένα, το χρειαζόντουσαν και για τη δική του ψυχολογία, έτσι. Νομίζω πάρα πολύ, ναι, ακριβώς. Και ο Άγγελος το χρειαζόταν αυτό. Έτσι, γιατί είναι αλήθεια ότι γενικά έχει δεχτεί σκληρή κριτική. Κυρίως θα πω για την παρουσία της ομάδας στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ο Άγγελος το ήθελε αυτό. Και συνεχίζουμε. Έτσι, δεν έχει κάτι άλλο Άρης. Θα συνεχίσει. Νομίζω τώρα μετά την νίκη σήμερα το μεταγραφικό που είχε αναπτυχθεί γενικότερα μπαίνει σε μια δεύτερη μοίρα. Έτσι, γιατί ουσιαστικά στον Άρη δεν θέλουν να αλλάξουν κάτι όσον αφορά το κομμάτι, το ρόστερ. Νομίζω ότι πλέον μπαίνει στη δεύτερη μοίρα, θα συνεχίσει ο ομάδος έχει, δεν υπάρχει κάποιο θέμα νομίζω αυτή τη στιγμή για αλλαγή παίχτη, αν και κάποιοι παίχτες δεν ικανοποιούν. Έτσι, είναι αλήθεια αυτό ότι και ο Χάρης δεν είναι ο Χάρης που περίμενε ο Αγγέλου και ο Νταλό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον βαθμό που θέλει ο Αγγέλου στα καθήκοντα του playmaker. Ας το πούμε, είναι δύο παίκτες δηλαδή που ο Άρης περίμενε περισσότερα και ο Αγγέλου περισσότερα. Αλλά νομίζω ότι θα τους δώσει πίσω χρόνο ακόμα, δεν νομίζω ότι θα μπει σε μια διαδικασία αλλαγής. Άλλωστε το ξέρουν όλοι λόγω του μπάνου ότι οι παίκτες που έχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή είναι λίγοι και ίσως αν τους βάλεις κάτω και τους δεις με αυτούς που έχεις τώρα, ίσως να μείνει και καλύτεροι. Έτσι. Έτσι. Οπότε γιατί να αλλάξεις κάποιον ο οποίος δεν υπάρχει λόγος. Είναι και δεδομένο ότι είναι καλύτερος από αυτόν που έχεις. Έτσι, πήρε και αυτό ένα πολύ ρόλο σημαντικό.
Οπότε θα δούμε. Πάντα σήμερα έχουμε ένα παγόνι μετά τη σημερινή νίκη. Ναι. Ωραία, θα δούμε και συνέχεια στα μάτι. Να σε ευχαριστήσω προς τον παρόν για σήμερα. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση. Αυτά λοιπόν και από τον Σταμάτη Μουρελή για τη νίκη της ομάδας μπάσκετ του Άρη στη Ρόδο επί του Κολοσσού με 72-61. Ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και ο μεγάλος τελικός του Στέφανο Τσιπά στο Μιλάνο. Ο Στέφανο Τσιπά, ο οποίος στο Next Gen ATP, στο μεγάλο τελικό, επικράτησε του αντιπάλου του με 3-1 σετ του Ντεμινόρ και είναι ο μεγάλος νικητής, άλλη μια ιστορική επιτυχία, έγραψε άλλη μια χρυσή σελίδα ο Στέφανος Τσιπάς, το νέο αστέρι του τένις, το νέο αστέρι που γεννιέται στο παγκόσμιο, να πούμε, τένις. Ο Στέφανος Τσιπάς λοιπόν, άλλη μια ιστορική βραδιά, άλλη μια τεράστια επιτυχία που έγραψε στο Μιλάνο. Του αξίζουν φυσικά πολλά πολλά συγχαρητήρια και για την απόψινή του νίκη. Μια νίκη που τον καθιστά ουσιαστικά τον κορυφαίο τενίστα κάτω των 21 ετών στο πλανήτη. Σε αυτό το τουρνουά του Next Generation, ουσιαστικά το ATP, για νεαρές ηλικίες. Σε αυτή την κατηγορία, παγκόσμιος πρωταθλητής του Στέφανο Τσιπάς με τη σημερινή νίκη στο μεγάλο τελικό. Έτσι, άλλη μια τεράστια διάκριση. Στο μάτς του Γιάννη Αντετοκούμπο που βρίσκεται σε εξέλιξη στο NBA, η Bucks είναι πίσω στο σκορ με 78-81, 3 πόντους από τους Los Angeles Clippers. Ένα μάτς που έχει δρόμο ακόμα και από ό,τι φαίνεται θα είναι derby μέχρι το φινάλε. Εμείς σιγά σιγά έχουμε ξεπεράσει τις 12. Θα πάμε σε ένα τελευταίο break. Χρωστάμε φυσικά ρεπορτάζ Ηρακλή για την ήττα στο Βόλιο από την ΑΕΚ, για την νίκη στο μπάσκετ στην Καστοριά, για την αποστολή και τα πλάνα δεκάδας του Όλεκ Βοσνιάδη εν ώψη του αυριανού αγώνα στο ποδόσφαιρο με τον Αιγινιακό για την τρίτη αγωνιστική της Football League. Θα έχουμε τον Γιάννη Σαλεπάκη για να μας ενημερώσει για όλα αμέσως μετά το break το οποίο θα κάνουμε. Σημαίνετε συντονισμένοι φυσικά εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα επιστρέψουμε λοιπόν με η Ηρακλή να δούμε και τα αποτελέσματα τα οποία χρωστάμε από το διεθνή χώρο με την καθιερωμένη βόλτα μας στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και αν μας μείνει και χρόνος μετά το 10.30 να ανοίξουμε και γραμμές για όποιον θέλει να τοποθετηθεί για οτιδήποτε θελήσετε. Πάμε στο τελευταίο break και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4 με το post game. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ένα τεταρτάκι μετά τις 12. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή post game. Τελευταία ώρα της εκπομπής post game για απόψε, Σάββατο βράδυ. Κάθε Σάββατο Κυριακή είμαστε μαζί 10 με 1. Γιώργος Παναγιωτίδης πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος, χρωστάμε αποτελέσματα, χρωστάμε ρεπορτάζ Ηρακλή. Να θυμίσω για όσους τελευταίους θέλετε να στείλετε μήνυμα να μπείτε στο διαγωνισμό, να συμμετάσχετε στην κλήρωση για τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο πιστοπολείο Μπέσο Πιστό, το χορηγό της εκπομπής Post Game. Για να πάτε εντός εβδομάδας, Δευτέρα με Παρασκευή, να απολαύσετε εκεί Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη. Τα απολαυστικά μπέργκερ, σαλάτες, τα σάντουιτς και ό,τι άλλο λαχταριστό έχει να σας προσφέρει. Στέλνετε FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση, την οποία θα κάνουμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα μας δώσει έναν αριθμό ο Γιάννης Σαλεπάκης μόλις βγει στον αέρα. Προλαβαίνετε τελευταία να στείλετε το μήνυμά σας με οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσετε μαζί, αφού του μπείτε αυτόματα και στην κλήρωση. Να θυμίσω στο πολύ μπέστο ψητό, Μεγάλο Ξάνο 16 Σταυρούπολη, τηλέφωνο 2310 60 22 20. Τους βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram, ενώ τώρα σας δίνουν τη δυνατότητα να παραγγείλετε και online στο bestofpisode.gr και να γλιτώσετε στο 10% του κόστου της παραγγελίας σας, ή για online delivery κατεβάζετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store, ενώ υπάρχει και μια πολύ δυνατή προσφορά για το σαλόνι του Best of Sito. Κάθε Δευτέρα ένα συν ένα μπέργκερ μόνο για το σαλόνι του Best of Sito. Σιγά σιγά θα πάμε στα του Ηρακλή. Θα έχουμε εκεί πλήρης ενημέρωση από τον Γιάννη Σαλεπάκη για το τι είχαμε σήμερα σε μπάσκετ και βόλεϊ, τι περιμένουμε να δούμε αύριο στο ποδόσφαιρο. Θα πάμε, Βασίλη, στο Γιάννη σιγά σιγά. Θα πάμε. Ας μας δώσει ο Βασίλης έναν αριθμό να κάνουμε τώρα την κλήρωση πριν έχουμε τον Γιάννη. Ένα νούμερο, Βασίλη, από το 1 έως το 16. Το 8 λέει ο Βασίλης, τα μισά. Το όνομα 16. Το 8 είναι ο Σαββίδης Κυριάκος. Από ό,τι βλέπω, ναι, Σαββίδης Κυριάκος, ο τυχερός που κερδίζει το τραπέζι αξίας 20 ευρώ στο ψητοπολείο Μπέστο Ψητό. Μπορεί να πάει από Δευτέρα ως Παρασκευή για να με την παρέα του, με τον σύντροφο, με όποιον θελήσει, για να γευματίσει, να δειπνήσει. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη, θυμίζω.
Θα ενημερωθεί φυσικά και από την γραμματεία. Σαββίδης Κυριάκος, ο νικητής του διαγωνισμού. Για να γευματίσει αυτήν την εβδομάδα στο ψηφοβολείο Best of Cito. Στο μάτς που βρίσκεται σε εξέλιξη στο NBA. Με το Γιάννη Αντετοκούμπο, οι Milwaukee Bucks χάνουν με 91-85 από τους Los Angeles Clippers. Στο Los Angeles, 91-87 τώρα το σκορ. Μόλις έχει ξεκινήσει πριν από λίγο η τέταρτη περίοδος, αναμένεται έτσι η ντέρμπι στο φινάλε εκεί, να δούμε αν θα καθαρίσει πάλι ο Γιάννης. Ένας άλλος Γιάννης, ο Γιάννης Αλεπάκης, τον οποίο περιμένουμε για να μας μεταφέρει το ότι γίνεται στον Ερακλή, τον έχουμε σε πολύ πολύ, πολύ λίγο. Έτσι, αργά, μετά μεσονύχτιο ρεπορτάζ, την κυριολεξία. Έτσι, ξημερώματα Κυριακής, μια Κυριακής που έχει αγώνα και για τον Ηρακλή και γι' αυτό θα περιμένουμε να μάθουμε και την πιθανή ενδεκάδα και όλα τα υπόλοιπα τελευταία νέα, αλλά και για τα μάτια σημερινά σε μπάσκετ και βολέι. Πριν πάμε στο Γιάννη όμως, να θυμίσω, μιας και ήμασταν έτσι στην καθιερωμένη βόλτα μας στα ευρωπαϊκά γήπεδα με τα αποτελέσματα που είχαμε στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να συνεχίσουμε με Γερμανία, εκεί όπου είχαμε το μάτς της ημέρας σήμερα, το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, μιας και δεν μας έκανε τη χάρη ο καιρός για να... στο καιρό στο Buenos Aires, όχι εδώ, μια χαρά ήταν, με τις καταρακτώδεις βροχές στο Buenos Aires όλη την ημέρα, είχαμε αναβολή του τεράστιου αγώνα, του Super Classico, ανάμεσα σε Boca και River. Αύριο στις 9 θα γίνει το παιχνίδι το οποίο αναβλήθηκε, Boca River στο Bombonera. Το μεγάλο μάτι λοιπόν της ημέρας, εφόσον δεν είδαμε τελικά αυτό το οποίο περιμέναμε όλοι διακαώς, ήταν το Dortmund Bayer, 3-2 η Dortmund. Η Bayer προηγήθηκε δύο φορές μέσα στο Westfalen με δύο γκολ του Lewandowski. Η Dortmund απάντησε εις άριθμες με πέναλτι του Ρόις και ένα φανταστικό δεύτερο γκολ του Γερμανού. Το 3-2 ήρθε από τον Πάκο Αλκάθερ σε μια μεγάλη νίκη. Καρδιοχτύπησαν βέβαια οι κυτρινόμαυροι στο φινάλε, καθώς στις καθυστερήσεις ο Λεβαντόφσκι έστειλε την μπάλα στα δίκτυα με ένα εκπληκτικό τακουνάκι, αλλά τον γκολ ακυρώθηκε σωστά ως offside, ήταν εκτεθειμένος ο Πολωνός. Έμεινε το 3-2, μεγάλη νίκη για την Ντόρτμουντ, η οποία είναι στο συν 7 από την Μπάγκερ, είναι στους 27 βαθμούς, στους 20 είναι η Μπάγκερ μονάχα, στην τρίτη θέση, στους 23 είναι στη δεύτερη θέση η Γκλάντμπαχ, ενώ η Λειψία που είναι στους 19 βαθμούς, είναι ένα βαθμό από την Μπάγκερ, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Αγωνίζεται αύριο με την Bayer Leverkusen εντός έδρας, που αν κερδίσει σημαίνει ότι θα αφήσει την Bayer στην τέταρτη θέση. Πολύ κακό το ξεκίνημα, πολύ άσχημη η εικόνα συνεχίζεται για τους Βαβαρούς. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα στην Bundesliga, η Fortuna Düsseldorf κέρδισε με 4-1 τη Χέρτα Βερολίνου, συγγνώμη. Hoffenheim Augsburg 2-1, Nürnberg Stuttgart 0-2, Freiburg Mainz 1-3 και Werder Bremen Gladbach 1-3. Επίσης, μεγάλη νίκη, μεγάλο διπλό και για την Gladbach. Αύριο θα έχουμε το Λειψία Leverkusen. Η Λειψία έχει την ευκαιρία να προσπεράσει την Bayern Μονάχου, να πατήσει την τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Και Άιντραχ Φραγκφούρτη, Σάλκε το άλλο παιχνίδι. 4.30 το πρώτο, στις 7 το δεύτερο από αυτά τα δύο παιχνίδια που υπάρχουν στο αυριανό μενού στην 10η αγωνιστική της γερμανικής Bundesliga. Θα πάμε λοιπόν τώρα στον Γιάννη Σαλεπάκη, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, σε Ιταλία και Ισπανία. Καλησπέρα Γιάννη, καλημέρα μάλλον. Συνηθίζουμε να τα λέμε αργά εδώ στο post-game. Τι κάνεις? Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Μια χαρά είμαστε. Η σημερινή ημέρα είχε θεματάκια της στο ρεπορτάζ του Ρακλή, πέρα από μπάσκετ και βόλεϊ. Αύριο είναι το μάτς του ποδοσφαίρου. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Ναι, είχαμε αγωνιστική δράση σε μπάσκετ και βόλεϊ. Στο ποδόσφαιρο περιμένουμε σήμερα ουσιαστικά να παίξει ο Ηρακλής, όπου αντιμετωπίζει στις 3 τον Αιγινιακό. Αλλά νομίζω καλύτερα είναι να ξεκινήσουμε με την αγωνιστική δράση. Ναι, όντως, να δούμε τι έγινε σήμερα. Να ξεκινήσουμε με τη νίκη του Ηρακλή στο μπάσκετ. Οι Κενόλευκοι κατάφεραν να πάρουν μια δύσκολη νίκη κόντρα στην Καστοριά με 81-87. Ένα παιχνίδι που το περίμεναν δύσκολο στον Ηρακλή και αποδείχθηκε και στην πράξη. Ναι. Παρ' όλα αυτά ο Κώστας Νέξας στο ντεμπούτο του στον πάγκο του Ηρακλή έφερε το αποτέλεσμα που όλοι ήθελαν. Ο Ηρακλής πέρασε με 81-87. Έχοντας μάλιστα και σε εξαιρετική μέρα τον Ρουτκάουσκας, ο υψηλόσωμος καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή πέτυχε 25 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον Ηρακλή. Όμως επίσης σε καλή μέρα ήταν και η Αθανασόπουλος και ο Σοκ και ο Κακαρούδης, οπότε δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιον και να πούμε ότι ήταν αυτός που πήρε την ομάδα στις πλάτες του.
Ναι. Και, είχε πρωταγωνιστές. Ορίστε. Είχε διάφορους πρωταγωνιστές. Είχε διάφορους πρωταγωνιστές, ναι. Να πούμε όμως ότι ο Ηρακλής έχει έντονα παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα. Παρόλο τη νίκη του, εκφράζουν από το... Η δίκη του Ηρακλή εκφράζει τα παράπονα της για τον διαιτητή και για τη γενική συμπεριφορά των γηπεδούχων. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι η διοίκηση Καστοριάς είχε απαγορεύσει την αναμετάδοση του παιχνιδιού. Από μέσω... τον Ηρακλή, έτσι, διαδικτυακά. Ναι, μέσω του Web TV που διατηρεί ο Ηρακλής. Και γενικώς υπάρχουν αυτά τα παράπονα από τον Ηρακλή. Μάλιστα. Από εκεί πέρα, Γιάννη, στο βόλεϊ... Στο τέλος λήγησε ο Ηρακλής, στο tie break πάλι, όπως και στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Έτσι και με την ΑΕΚ σήμερα, εκτός έδρας αυτή τη φορά. Το έφτασε, προηγήθηκε με 1-2, έκανε το 2-2 η ΑΕΚ. Στο tie break ιτήθηκε ο Ηρακλής τελικά με 3-2 σετ, έτσι. Ναι, πολύ σωστά. Ο Ηρακλής κόντρα στην ΑΕΚ σε ένα ντέρμπι, όπως το είχε χαρακτηρίσει το τεχνικός του Ηρακλή, ο Γιάννης Ορβανός. Προηγήθηκε αρχικά με 0-1, πήρε το πρώτο σετ, συνέχεια ισοφάρισε η ΑΕΚ, ξαναπέρασε μπροστά ο Ηρακλής με 2-1, αλλά στο τέλος, όπως είπες και εσύ, λύγησε. Είναι απογοητευμένη σαφώς στο στρατόπεδο του Ηρακλή από το αποτέλεσμα, αλλά είναι και ταυτόχρονα ευχαριστημένη λόγω της εμφάνισης ομάδας, το πάθος που έδειξαν οι αθλητές του Γιάννη Ορφανού και γενικώς ήταν... Είχε καλή εικόνα ο Ηρακλής, δεν μπορεί κάποιος να κατηγορήσει την ομάδα. Mm-hmm. Σε εξαιρετική ημέρα για ακόμα ένα παιχνίδι, δεύτερο συνεχόμενο, βρέθηκε ο Κλίντι. Mm-hmm. Το είχαμε πει μαζί και την προηγούμενη φορά, ο Βραζιλιάνος βοηθάει πάρα πολύ στο παιχνίδι του Ηρακλή. Είναι ένας ακραίος με πολύ καλή υποδοχή, αλλά και με καλά χτυπήματα. Ναι. Πράγμα που αποδεικνύεται και στους αριθμούς του σήμερα, έχει πετύχει 25 πόντους, όντας ο πρώτος σκόρερ για τους Κιανόλευκους, ενώ ακολούθησε ο Σωτηρίου με 17. Mm-hmm. Οι δύο ακραίοι του Ηρακλή. Σε κακή μέρα βρέθηκε ο διαγώνιος του Κιανόλευκων, ο Τόλης ο Αρμενάκης, που είχε 14-41 επιτυχή περάσματα. Μάλιστα. Ήταν κάτι που στήχησε στην ομάδα του Γιάννη Ορφανού. Και επίσης να πούμε ότι ο Ηρακλής αναγκάστηκε να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ από το πρώτο σετ και μετά, έχοντας στη θέση του λίμπερο τον Μπουράκη, καθώς ο πολύπυρος Μπαμπαλιούτας αποχώρησε τραυματίας και mm-hmm. δεν μπόρεσε να συνεισφέρει στη συνέχεια του παιχνιδιού. Ωραία Γιάννη, τώρα για να περάσουμε στα ποδοσφαιρικά σιγά σιγά, αύριο... Ο Ηρακλής ψάχνει αντίδραση, έτσι ψάχνει την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα στην Κέρκυρα και φυσικά να επιστρέψει και στις νίκες και μετά από εκείνο το βαρύ 1-6 από τον Ατρόμητο στο Καφτατζόγλιο για να χαλαρώσει και κάπως το κλίμα, έτσι. Είναι νομίζω αναγκαία για τον Ηρακλή νίκη κόντρα στον Αιγινιακό. Όπως είπες και εσύ, προέρχονται από δύο πολύ άσχημα αποτελέσματα. Το 1-6 με τον Ατρόμητο και την ήττα στην Κέρκυρα. Όλοι θέλουν στον Ηρακλή να προχωρήσουν τις νίκες, να επιστρέψει η ομάδα στις νίκες μετά από το παιχνίδι με τον Ηρόδοτο. Ο Αλέκος Βοσνιάδης έμεινε στην τεχνική ηγεσία του Ηρακλή. Όλοι μαζί, ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, ο Παύλος ο Μυροφορίδης και όλοι όσοι είναι δίπλα στο αγωνιστικό τμήμα του Ηρακλή αποφάσισαν να προχωρήσουν ενωμένοι για το στόχο της ανόδου. Ναι. Όντως στηρίχθηκε και... έτσι αυτή η στάση. Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, να μην γίνομαστε αμάντης κακών, ούτε να κάνουμε διάφορα σενάρια, αλλά αύριο ο Ηρακλής νομίζω το παιχνίδι επιβάλλεται να το κερδίσει. Αν έρθει και αύριο στραβό αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα παραμείνουν έτσι τόσο πιστοί στο πλάνο. Δεν ξέρω τι λες. Αν και εντάξει, θεωρητικά είναι πιο βατό το παιχνίδι. Αλλά υπάρχει η πίεση αυτή για τον γυρό, το ότι πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε. Στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν τα πάντα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι είναι εύκολο ή κάτι είναι δύσκολο. Σίγουρα δεν θέλουν να έχουν την ήττα στο μυαλό τους, στον Ηρακλή. Θέλουν να πάνε για την νίκη.
Τώρα για το τι θα γίνει αν ιτηθεί ο Ηρακλής. Ας μην το συζητάμε, Γιάννη, έτσι, ας μην το βάζουμε αυτό το σενάριο καλύτερα. Αύριο εδώ θα είμαστε πάλι μετά το παιχνίδι και θα μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα και με το αποτέλεσμα. Εντάξει, το θέμα είναι και τι πρόσωπο θα παρουσιάσει, έτσι, τι εμφάνιση θα έχουν και ανάλεξη αύριο ένα παιχνίδι. Αγωνιστικά πάντως δεν υπάρχουν προβλήματα, έτσι, πέρα από μεγάλα τα γνωστά. Δεν υπάρχει κάτι τη τελευταία στιγμή. Όχι, μεγάλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Είναι πάνω κάτω γνωστά οι τραυματισμοί που υπάρχουν στον Ηρακλή. Νομίζω ότι ο πιο πρόσφατος τραυματισμός είναι αυτός του Τάι, από το παιχνίδι με την Κέρκυρα και μετά ο Βραζιλιάνος ταλαιπωρείται από ένα τράβηγμα στη γάμπα και δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην αποστολή του Ηρακλή. Mm-hmm. Δεν αναμένονται πολλές αλλαγές στα πλάνα του Αλέκου Βοσνιάδη. Αναμένεται σίγουρα η επιστροφή του Εμάνουελ Περόνε στην κορυφή της επίθεσης. Και πιθανόν να δούμε και το Στράτο το Χιντζίδη να αγωνίζεται ως αριστερός μπακ, εκεί όπου ο Ηρακλής αγωνίστηκε και κόντρα στην Κέρκυρα και στην Πρεμιέρα και κόντρα στον Ατρόμητο με ποδοσφαιριστές που δεν είναι η φυσική του θέση. Ναι. Με τον Γιάννη τον Μπασά στα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος. Τώρα αναμένεται να επιστρέψει εκεί ο Στράτος ο Χιντζίδης, με τον Μπασά να πηγαίνει στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής. Πασάς που έγινε και μπαμπά σήμερα, έτσι. Είχε ευχάριστες ειδήσεις. Θα έχει καλή ψυχολογία αύριο στο μάτς. Σίγουρα, σίγουρα. Όλοι στον Ηρακλή του ευχήθηκαν τα καλύτερα. Και ο ίδιος θα έχει πάλι και ένα παραπάνω λόγο για να σκοράρει αύριο. Ναι, να αφιερώσει. Να κάνει μια αφιέρωση. Ναι. Ωραία, Γιάννη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ. Να πούμε και για τα εισιτήρια και τον κόσμο που θέλει να βρει στο Καφθατζόγλου, ότι ξεκινούν από 5 ευρώ οι τιμές, έτσι. Ναι, από 5 ευρώ στην θύρα 10 ξεκινούν τα εισιτήρια. Υπάρχει και ο τρόπος μέσω διαδικτύου τώρα, όπως έχει ανακοινώσει η Παϊρακλής εντός εβδομάδας. Ναι, πολύ σωστά. Η Παϊρακλής ξεκίνησε τη συνεργασία της με την Ticketmaster και για τα επόμενα 3 χρόνια θα διατίθονται και τα εισιτήρια της του Ηρακλή μέσα από το ίντερνετ. Κάτι που... Σημαντική πρωτοβουλία, έτσι. Έπρεπε να έχει γίνει και σωστά έγινε. Ναι, μια καλή πρωτοβουλία. Το έχουμε πει και μαζί και άλλες φορές πως ο Ηρακλής κάνει βήματα προς τα μπροστά. Πράγματι. Σε όλους τους τομείς. Ας ελπίσουμε και ότι το αγωνιστικό τμήμα θα μπει και αυτό στον ίδιο δρόμο. Ναι. Ωραία, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις πριν κλείσουμε. Όχι, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Ωραία, ωραία. Αύριο θα έχουμε περισσότερα μετά και από το μάτς με τον Αιγινιακό στο Καφτατζόγλιο. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Καλό σου βράδυ, καλό ξημέρωμα Κυριακής. Καλό βράδυ επίσης. Αυτά λοιπόν και από τον Γιάννη Σαλεπάκη για τον Ηρακλή που κέρδισε στο μπάσκετ, έχασε το βόλεϊ. Αύριο στις 3 στο Καφτατζόγλιο κόντρα στον Αιγινιακό, τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Football League. Μας έδωσε έτσι και ένα πλάνο για το πώς αναμένεται να παραταχθεί η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη και ανόλευκη. Ο κύριος ψάχνει την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα στην Κέρκυρα για τη δεύτερη αγωνιστική. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο έτσι, αν θέλετε, πρέπει να κερδιθεί από πλευράς και ανόλευκων στο Καφτατζόγλιο. 108-101 χάνουν οι Bucks του Αντετοκούμπο από τους Clippers αυτή την ώρα, 5,5 λεπτά πριν το φινάλε στο Los Angeles. Τώρα ο Γιάννης δεν είναι αυτή τη στιγμή στο παρκέ. Θα μπει να το γυρίσει μάλλον σε λίγο, να πάρει την νίκη στο τέλος. Είπαμε νωρίτερα για την τεράστια νίκη, τεράστια επιτυχία του Στέφανου Τσιπά, που αναδείχθηκε ουσιαστικά ως παγκόσμιος πρωταθλητής στο τουρνουά του ATP των ηλικίας κάτω των 21 ετών στο Μιλάνο. Μεγάλη νίκη, έγραψε άλλη μια χρυσή σελίδα, έτσι, ιστορική βραδιά για τον ίδιο. Με το ποδοσφαιρικό, το μπασκετικό ρεπορτάζ εδώ των ομάδων της πόλης ολοκληρώσαμε. Είπαμε και για το βόλεϊ, για την ίντα του Ρακλή. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε για αυτός με ανατροπή και έρθει το Παναβοχαϊκό με 3-2 σετ σήμερα στην έδρα του. Αύριο αναμένουμε φυσικά το μάτσο του Ρακλή στις 3 με τον Εγκυριακό, στις 5 και 4 το μάτσο του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στην Τούμπα και τα δύο παιχνίδια σαφώς εδώ. Μετάδοση από το Λίμπερο 107,4, έτσι, πλήρης ενημέρωση. Με περιγραφή των αγώνων από τα γήπεδα, από Καφτατζόγλιο και Τούμπα. Μαζί το βράδυ όλο το post-game εδώ στην εκπομπή post-game φυσικά. 10:30 θα είμαστε και πάλι. Υπάρχει και το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων αύριο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός
στις 7.30 το Καραϊσκάκι. Ο Άρης παίζει Δευτέρα με τον Απόλλωνα Σμύρνης στις 7. Έτσι, αύριο, από αύριο πιο πλούσιο το μενού. Σήμερα έχει ωραία μάτς και στην Ευρώπη. Και με την Ευρώπη θα συνεχίσουμε. Ενώ εσείς μπορείτε να καλείτε όσοι θέλετε, αν θέλει κάποιος να πει τη δική του άποψη, να τοποθετηθεί για οποιοδήποτε θέμα. Στο 2-3-10-2-87-8-8-8 να πάμε με ανοιχτές γραμμές για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, το οποίο θα είμαστε ακόμη παρέουλα. Να συνεχίσουμε όμως με τα αποτελέσματα που χρωστάμε. Στην Ιταλία σήμερα είχαμε Σπαλ Κάλιαρι 2-2 και Τωρίνο Πάρμα 1-2, μεγάλο διπλό της Πάρμα στην έδρα της Τωρίνο. Ενώ στο μάτς που έκλεισε την απόψινη βραδιά, η Νάπολη πήρε πολύ σημαντικό διπλό με ανατροπή. Κέρδισε 1-2 στην έδρα της Τζένοα, σε ένα μάτς που είχε διακοπεί προσωρινά λόγω καταρακτός βροχής στη Γένοβα. Στο 60 είχε διακοπεί, η Τζένοα ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0. Μετά την διακοπή όμως μπήκε έτσι με φόρα από την καταιγίδα η Νάπολη, φαίνεται, και έκανε ανατροπή, γύρισε το μάτς και απέδρασε με το διπλό με 1-2. Ακολουθεί κατά πόδα στην Γιούβε. Η Γιουβέντους, η οποία προέρχεται από την ήττα με ανατροπή στο φινάλε από την Manchester United στο Champions League, και αύριο πάει να παίξει ένα ντέρμπι στο San Siro, ένα μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην Μίλαν. Στις 9.30 το βράδυ είναι αυτό το μάτς. Έχει και το Boca River αύριο στις 9, να δούμε τι θα βλέπουμε εδώ στο στούντιο του Λίμπερο. Το Boca River ελπίζουμε να γίνει αύριο, να μην βρέχει πάλι στο Buenos Aires και έχουμε αναβολή όπως σήμερα. Ένα μάτς που το περίμενε όλος ο πλανήτης να το δει σήμερα στο Bombonera. Θα έχουμε λοιπόν το Milan Juve αύριο στις 9.30. Η Juve έχει 31 αυτή τη στιγμή, ένα μάτς λιγότερο. Η Νάπολη είναι στους 28. Ενδεχόμενη απώλεια βαθμών αύριο της Juve. Νομίζω θα βάλει ξανά την Νάπολη έτσι για τα καλά στο κόλπο, θα την κάνει να πλησιάσει. Και από πίσω και η Ίντερ είναι στους 25. Και έχει να παίξει η Ίντερ αύριο. Η Ίντερ, η οποία πήρε το ισόπαλο 1 με την Μπαρτσελόνα. Σοφάρι στο τέλος ο Ικάρντι μέσα εβδομάδα για το Champions League. Και παίζει αυτή την αγωνιστική με την Αταλάντα. Ναι, σωστά, αύριο μεσημέρι στη 1.30. Ωραίο παιχνίδι. Αταλάντα-Ίντερ. 1.30 ώρα στη Σεριά. Η Αταλάντα, η οποία δεν έχει ξεκινήσει ούτε πολύ καλά ούτε πολύ άσχημα φέτος στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Να συνεχίσουμε τα αποτελέσματα όμως. Είχαμε και την Παρασκευή παιχνίδι στο καμπιονάτο στην Ιταλία. Φροζινόνε Φιωρεντίνα 1-1. Και αύριο το πρόγραμμα έχει Αταλάντα-Ίντερ, όπως είπαμε, στη 1.30. Στις 4 η Ρώμα υποδέχεται τη Σαμπτόρια. Την ίδια ώρα Κίεβο Βερόνα Μπολόνια και Έμπολη Ουντινέζε. Αργότερα στις 7 είναι το Σασουόλο Λάτσιο και στις 9.30 το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, το μεγάλο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, Μίλαν Γιουβέντους στο Σαν Σίρο. Να πάμε και στην Ισπανία, εκεί όπου δεν είχαμε, είναι η αλήθεια, κάποιο μεγάλο μάτς. Είχαμε όμως ένα πάρα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι στην Μαδρίτη, στο Wanda Metropolitano, εκεί όπου η Ατλέτικο με ανατροπή κέρδισε 3-2 την Athletic Bilbao σε ένα τρελό ματ. Σήμερα έγινε αυτό το παιχνίδι. 3-2 λοιπόν Athletic Madrid, Athletic Bilbao. Ζιρόνα Λεγανές 0-0 και Χετάφε Βαλένθια 0-1. Και Real Valladolid Eibar 0-0, επίσης λευκή ισοπαλία. Χθες βράδυ είχαμε, άνοιξε η αυλαία της 12ης αγωνιστικής στην Primera División με το Levante Real Sociedad 1-3, σπουδαίο διπλό για τη Real Sociedad. Και να ρίξουμε μια ματιά και στο αυριανό πρόγραμμα, εκεί όπου έχουμε το μεσημέρι νωρίς Αλαβές Ουέσκα, η Αλαβές που θέλει να συνεχίσει την εξαιρετική της πορεία. Μπαρτσελώνα Ρεάλ Μπέτις, την αντίπαλο του Ολυμπιακού στην Κρόπα Λίγκα, αντιμετωπίζει η Μπάρτσα αύριο, την υποδέχεται στο Καμπ Νου. Ράγιο Βαγιακάνο Βίγια Ρεάλ, 5-4 είναι το μάτς της Μπαρτσελώνα, στις 7.30 είναι το Ράγιο Βαγιακάνο Βίγια Ρεάλ, την ίδια ώρα Σεβίλη Εσπανιόλ, ωραίο παιχνίδι και αυτό. Και το βράδυ 10 παρατέρτο, δύσκολη έξοδος για την Real Madrid της στον Παλαΐδο, θα αντιμετωπίσει την Θέλτα το βράδυ 10 παρατέρτο. Επαναλαμβάνω, η Real που με το Σολάρι τώρα στον πάγκο έχει τρεις συνεχόμενες νίκες, αρχίζει λίγο να βρίσκει πατήματα, αρχίζει να παίρνει και ψυχολογία καλύτερη, να δούμε αν και κατά πόσο και πόσο σύντομα έτσι μπορεί να βελτιωθεί, να διορθώσει τα κακό σκήμενα από το πολύ αρνητικό της ξεκίνημα. Στη βαθμολογία η Μπάρτσα είναι στους 24, η Ατλέτικο Μαδρίτης πλησία στον ένα πόντο, πήγε στους 23 με τη σημερινή της νίκη, έχει ένα μάτς περισσότερο βέβαια. Στους 21 είναι η Εσπανιόλ, στους 20 η Σεβίλινα, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, αύριο παίρνουν μεταξύ τους 7.30, μεγάλο μάτς στο Sánchez Pizjuán. Σεβίλη Εσπανιόλ, 21 Εσπανιόλ είπαμε, 20 η Σεβίλη, η Αλαβές έχει 20 και η Ρεάλ είναι
στους 17 βαθμούς μαζί με Βαγιαδολίδ, Λεβάντε και Ζιρόνα, οι οποίες όμως έχουν παίξει όλες για την 10η αγωνιστική. Αύριο παίζει Ρεάλ στην έδρα της Θέλτα, η οποία Θέλτα βρίσκεται λίγο πιο κάτω, είναι στους 14 βαθμούς. Αν νικήσει η Θέλτα αύριο πλάκα-πλάκα, θα πιάσει τη Ρεάλ στους 17, εκεί όπου θα πάμε μετά σε τετραπλή-πενταπλή ισοβαθμία. Ωραίο το πρωτάθλημα φέτος στην Ισπανία. Δεν έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο Ρεάλ και Μπαρτσελόνα, και αυτό κάνει ακόμη πιο συναρπαστική τη Λα Λίγκα, καθώς βάζει και άλλες ομάδες ψηλά στη βαθμολογία και δίνει, η αλήθεια είναι, μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, ενώ στην κόψη του ξηραφιού είναι τώρα το μάτς στο Λος Άντζελες, έχει μπει μέσα ο Γιάννης φυσικά στο τέλος για να καθαρίσει αν μπορέσει. 117-111 προηγούνται οι Clippers βέβαια και έχουν την κατοχή τώρα. 1-25 μένει για το φινάλε. Θα δούμε πώς θα τελειώσει και αυτό το μάτς πριν κλείσουμε την εκπομπή post game. Έχει το ενδιαφέρον του. Να, η μπάλα στο Γιάννη τώρα θα πηγαίνει. Ως OK τώρα στο τελευταίο λεπτό που θα μπούμε σιγά σιγά. Να δούμε εδώ. Α, να, κάρφωμα, όχι από το Γιάννη. Τι έχει δώσει, έχει δώσει φάουλ επιθετικό. Όχι, μετράει το κάρφωμα. 117-113. Συναρπαστικό εκεί το φινάλε. Να δούμε αν θα καθαρίσει ο Γιάννης στο τέλος. Αν θα προσφέρει κανένα επικό φινάλε. Ο Αντετοκούμπο να δώσει νίκη στους Bucks μέσα στο Los Angeles μετά την μεγάλη νίκη που έκαναν τα ελάφια στην έδρα των Warriors προχθές. Να συνεχίσουμε όμως με τα διεθνή, να πάμε και στη Γαλλία για να κλείσουμε, στη Ligue 1, εκεί όπου είχαμε χθες Παρασκευή Lille Strasbourg 0-0 και σήμερα όλα τα μάτς έγιναν, μάλλον ένα μάτς έγινε το απόγευμα νωρίτερα και τα υπόλοιπα το βράδυ, στο Guingamp Lyon 2-4 και είχαμε επίσης Toulouse Amiens 0-1, Nîmes Nice 0-1, Saint-Étienne Rennes 2-0, Angers Montpellier 1-0 και αύριο το πρόγραμμα έχει το απόγευμα Bordeaux Caen, Marseille Dijon, Rennes Nantes και η Μονακό υποδέχεται την Paris Saint-Germain το βράδυ στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής του Γαλλικού Πρωταθλήματος. Ντέρμπι θεωρητικά τουλάχιστον, καθώς η Μονακό φέτος έχει κάνει ένα τραγικό ξεκίνημα, έχει αλλάξει προπονητή, αλλά και με τον Ανρί στον πάγκο δεν έχει δείξει να συνέρχεται. Ρόνισε βαριά ήταν προχθές με 0-4 από την Μπρίζ, το Champions League εντός έδρας στο Λουιντέ. Εκεί είχαμε και κάποιες αντιδράσεις, επεισόδια από τους Μονεγάσκους. Φανταστείτε και να φτάσουν οι φίλοι της Μονακό στο πριγκιπάτο του Μονακό, εκεί να έχουν τέτοιες αντιδράσεις και επεισόδια. Εντάξει, λογικό είναι. Είναι στην πρώτη τελευταία, ή μάλλον στην τελευταία θέση, ισοβαθμή με την τελευταία Guingamp η Μονακό. Guingamp βέβαια. Ναι, έχει ένα ματς περισσότερο, έπαιξε σήμερα. Η Μονακό παίζει αύριο με την Παρί. Δύσκολα το βλέπω να πάρει βαθμό ή βαθμούς βέβαια. Οπότε μάλλον θα παραμείνει στους 7 μαζί με την Guingamp. Είναι στη ζώνη του υποβασμού η Μονακό, παρότι αγωνίζεται στο Champions League. Και αύριο παίζει με την πρωτοπόρο Παρί. Η Παρί που έχει κάνει το 12-12, θυμίζω. Εντυπωσιακό το ξεκίνημα των Παριζιάνων. 36 βαθμοί, 12 νίκες σε ισάρφημα παιχνίδια. Και αύριο θέλει να συνεχίσει αυτό το απόλυτο, παίρνοντας και ένα διπλό στο θεωρητικά ντέρμπι στο Λουιντέ. Έχουν μπει στο τελευταίο λεπτό στο match στο NBA. Μεγάλο ντέρμπι και στο φινάλε. 117-114 και τώρα έχουν βολέσει οι Clippers. Τελευταίο λεπτό, ένα λεπτό ακριβώς απομένει και είναι στις βολές τώρα οι Clippers. 118-114 βάζει την πρώτη. Να δούμε την εξέλιξή του, να δούμε το δραματικό φινάλε. Πόσο θα λήξει, αν θα κερδίσει ο Γιάννης, αν θα κερδίσουν οι Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσα στο Los Angeles τους Clippers. Αλλά μέχρι να έχουμε χτυπηθούν και βολές και να έχουμε συνέχεια στο τελευταίο λεπτό εκεί. Να θυμηθούμε τι έγινε σήμερα στη Football League που είχε δύο μάτς. Ο Απόλλων Πόντου δεν τα κατάφερε στην έδρα του Βόλου. Ιτήθηκε με 2-0. Ήταν για την ομάδα της Καλαμαριάς. 0-2 πέρασε από την έδρα της Σπάρτης. Ο Εργοτέλης πήρε την νίκη με 2-0 στην έδρα της Σπάρτης. Ενώ κάνει ένα εντυπωσιακό τώρα follow κάρφωμα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ζητάει και φάουλ. Τρομερό. Όχι, άλλα Ιούπ ήταν, όχι follow. Ναι. 119-116. Με τρομερό εντυπωσιακό καρφώμα του Γιάννη. 44 δευτερόλεπτα μένουν και έχουμε time out εκεί τώρα. Να, ο Γιάννης, σας τα έλεγα ότι θα καθαρίσει το φινάλε. Για να δούμε αν θα καταφέρει να το γυρίσει κιόλας. Έχει καρφώσει εντυπωσιακά. Πάντω, ναι, το έχει γίνει και φάουλ. Με το χέρι από πίσω, ναι, ναι, βέβαια. Έχει γίνει και φάουλ. Δεν το έχουν δει οι διαιτές. Μάλιστα. Λέγαμε λοιπόν για τη Football League. Ο Εργοτέλης νίκησε με 2-0. Έκανε το 3-3 περνώντας από την έδρα της Πάρης. Αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή με 9 βαθμούς. Αύριο το κύριος μενού. Ηρακλής στις 3 υποδέχεται τον Ειγυνιακό στο Καφτατζόγλιο. Και έχουμε ακόμη στις 3 όλα τα παιχνίδια φυσικά. Football League κλασικά. Απόλλων Λάρισας Πάνα Χαϊκή. Είναι και τηλεοπτικό αυτό το μάτς από την ΕΡΤΡΙΑ. Τρίκαλα Άοχης Αμικός. Αήτος Πάτων Κέρκυρα. Πλατανιάς Δόξα Δράμας και η Ρόδοτος Καρασκάκης Άρτας. Το μάτς του Ηρακλή δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση. Οπότε εδώ στο Λίμπερο 107,4 θα είστε συντονισμένοι με Γιώργο Ματζιούκη
από τον Καφταντζόγλιο να περιγράφει το παιχνίδι. Και φυσικά μετά και δηλώσει και ό,τι άλλο υπάρχει. Και εδώ στο post-game θα έχουμε το βράδυ το σχόλιο και όλο το ρεπορτάζ μετά το παιχνίδι. Όπως φυσικά και για το μάτσο του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Ο ΠΑΟΚ που μετά την απογοητευτική εμφάνιση της Πέμπτης στην Ουγγαρία, την ήττα από τη Βίντη, καλείται να βρει αντίδραση να δείξει άλλο πρόσωπο αύριο στην Τούμπα. Επιβάλλεται νομίζω από το μάτσο του Λουτσέσκου να παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Έχει απουσίες βέβαια. Λείπουν τα δύο βασικά της πλάγια μπακ, ο Μάτος και ο Βιερίνια. Λογικά θα δούμε Κίτσιου και Τόσκα. Έχει πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αυριανό ματς του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό για αρκετούς λόγους και για να παραμείνει φυσικά ο δικέφαλος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Δούμε τώρα το φινάλε, 37-35 θερόλεπτα μένουν, οι Clippers έχουν την μπάλα, 119-116 προηγούνται, να δούμε αν θα καταφέρει ο Γιάννης να πάρει την νίκη. Α, χάνουν το σουτ, ο Γιάννης το rebound, πάντα πρωταγωνιστής σε τέτοια αγχωτικά φινάλε, πάει μόνος τώρα, για να δούμε. Όχι, έχουν χρόνο. Τι έχει σφυριχτεί. Όχι, time out έχουνε, time out, ναι. Για να δούμε. Time out με 21 δευτερόλεπτα και είναι στο 119-116. Βλέπω να έχουμε κάνα τρίποντο στην εκπνοή και να πάει παράταση, να εσφαρίζουν οι bugs. Για να δούμε. Ωραίο match πάντως, συναρπαστικό match. Το παρακολούθησαμε εδώ από το ξεκίνημα. Να δούμε και πώς θα λήξει με το φινάλε της εκπομπής. Τώρα, αν πάει παράταση η Βασίλη, δεν θα δώσουμε και εμείς παράταση στο post-game. Θα ενημερωθείτε διαδικτυακά μάλλον για το τι θα έχει συμβεί στην παράταση, καθώς εδώ το εκπομπή post-game πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Μία παρά δέκα είμαστε. Ο Γιώργος Παναγιωτίδης ήταν στο μικρόφωνο για το τρίωρο αυτό από τις 10, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή με την εκπομπή post-game. Βασίλης Καβαδίας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αύριο θα είμαστε φυσικά και πάλι μαζί 10 με 1 με όλο το post-game των αναμετρήσεων της ημέρας, κυρίως με ΠΑΟΚ Ηρακλή. Θα έχουμε και το pre-game του match του Άρη της Δευτέρας με τον Απόλλωνα Σμύρνη και η Κυτρινόμαυρη. Καλούνται και αυτοί να νικήσουν. Είναι κάπως απαραίτητες οι νίκες αυτό το Σάββατο Κυριακό και τη Δευτέρα για τις ομάδες της πόλης μας. Για διαφορετικούς λόγους στην καθεμία. Για τον Ηρακλή για να επιστρέψει μετά το 1-6 τον Ατρόμητο και την ήττα στην Κέρκυρα. Για τον ΠΑΟΚ που επίσης έχει δύο σερίγγελες, θέλει να επιστρέψει. Ο Άρης τέσσερις σερίγγελες το προηγούμενο διάστημα Super League. Αλλαγή προπονητή ψάχνει και αυτό στη νίκη. Είναι έτσι must win τα παιχνίδια και για τις τρεις ομάδες της πόλης αυτή την εβδομάδα. Να δούμε τι θα καταφέρουν, ποιος θα είναι ο απολογισμός. Αύριο φυσικά θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα με τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Θα έχουμε και περισσότερα και για το ρεπορτάζ του Άρη μία ημέρα πριν το παιχνίδι της Δευτέρας με τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη. Να δούμε όμως τώρα πώς θα τελειώσει το μάτσο στο Λος Άντζελες για τους φίλους του Γιάννη Αντετοκούμπο και τον Milwaukee Bucks. 21 δευτερόλεπτα και έχουν επαναφορά. Φυσικά η μπάλα πάει στο Γιάννη, σε ποιον άλλο θα πήγαινε. Να δούμε τι θα κάνει όμως, τον έχουν κλείσει καλά. Κρατάει ακόμη ο Γιάννης, δεν μπορεί να βρει το σουτ. Θέλει 10 δευτερόλεπτα. Το πήρε ο Μπλέτσο πριν να το πήρε το σουτ και μπαίνει. Α, τρομερό. Τρομερό, 6 δευτερόλεπτα πριν την εκπνοή. Ο Μπλέτσο, ναι, πήρε το μεγάλο σουτ έξω από τη γραμμή για 3 πόντους. Η μπάλα αναπήδησε 2 φορές Στεφάνη και κατέληξε στο καλάθι. Άμα θέλει να μπει Βασίλη, θα μπει με κάθε τρόπο. Τρομερός εδώ. Εκτός ισορροπίας, μάλιστα με άμυνα πάνω του, παίρνει πολύ δύσκολο σου τον Μπλέτσο. Η μπάλα να πηδάει μία στο ταμπλό, ξαναχτυπάει η Στεφάνη και καταλήγει μέσα. Εντάξει, τρομερά. Τρομερά πράγματα στο Λος Άντζελες και Clippers Bucks 119-119 και μένουν 6 δευτερόλεπτα για την εκπνοή. Φυσικά θα προλάβουν λογικά να κάνουν το τελευταίο σουτ οι Clippers. Σε περίπτωση που ευστοχήσουν, θα πάρουν εκείνη την νίκη στο φινάλε. Σε περίπτωση που αστοχήσουν, μάλλον θα πάει σε παράταση το match. Και να δούμε τι θα κάνει εκεί ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος δεν πήρε το τελευταίο σουτ, κλείθηκε πάρα πολύ καλά. Εδώ στην ασίστ στο Μπλέτσο βέβαια που ευστόχησε. Που να γίνει το time out για να δούμε το τελευταίο σουτ, να θυμίσουμε και τι είχαμε Super League σήμερα και τι θα δούμε αύριο. ΑΕΛ ΠΑΣ Γιάννενα 2-0, Ξάνθη Πανιώνιος 0-1, Λεβαδιακός Όφη 2-1. Τα σημερινά αποτελέσματα και αύριο στις 3 στο άδειο λόγω τιμωρίας και κλεισμένο το θηρόνι ΑΕΚ, θυμίζω ο ΑΚΑ, ΑΕΚ Ατρόμητος. Σπουδαίο παιχνίδι. Ντέρμπι κορυφής μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Αν και η ΑΕΚ είναι στους 17, ο Ατρόμητος στους 21. Και μια ισοπαλία νομίζω θα ήταν ό,τι έπρεπε για τον Ατρόμητο. Και για τον ΠΑΟΚ θα ήταν ό,τι έπρεπε μια ισοπαλία. Να δούμε αν θα καταφέρει η ΑΕΚ χωρίς κόσμο στο ΑΚΑ να επιστρέψει και αυτές τις νίκες. Μετά το 0-0 από τον Παναθηναϊκό και την ήττα στο Μόναχο από την Μπάγκερ Μονάχου. ΠΑΟΚ 5-4 με τον Πανετολικό. Στις 7 Λαμία Αστέρας Τρίπολης. Ένα μάτς που
ίσως ενδεχομένως να φοράει τον Άρη. Να δούμε τώρα 3 δευτερόλεπτα. Παίρνουν το σούτ οι Clippers και είναι άστοχο. Και θα έχουμε παράταση στο Los Angeles. 119-119. Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers. Στην παράταση το μάτι του Γιάννη Αντετοκούμπο. Εμείς δεν θα έχουμε παράταση εδώ στο post-game. Να κλείσουμε με το πρόγραμμα της Super League. Έλεγα για το μάτς Λαμία Αστέρας Τρίπολης, που ενδεχομένως να φορά και τον Άρη, αν δεν τα καταφέρει ξανά ο Αστέρας και υπάρξουν εξελίξεις με τον Σάββα Παντελίδη, μετά τον κακή βαθμολογική θέση που έχουν οι Αρκάδες, γιατί είναι κακά τα ψέματα επιλογή, αν όχι η πρώτη, σίγουρα ψηλά στο σιρτάρι των επιλογών, έτσι, αν θέλετε. Για τους κεντρινόμαυρους Σάββας Παντελίδης, να δούμε αν θα υπάρχουν εξελίξεις. Από Δευτέρα μας είπε ο Νίκος Παδόπουλος, Δευτέρα θα ανακοινωθεί ο νέος προπονητής. Στις 7.30 αύριο επίσης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στον ντέρμπι των Ελλήνων στο Καραϊσκάκη. Να δούμε και εκεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα δούμε, τις εμφάνισεις των δύο ομάδων, το αποτέλεσμα. Και Δευτέρα κλείνει η 10η αγωνιστική με το Απόλλων Σμύρνης Άρης στις 7. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε λοιπόν στο φινάλε για απόψε. Γιώργος Παναγιωτίδης ήταν στο μικρόφωνο από τις 10. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου από πολύ νωρίτερα. Και θα είναι και αύριο και εμείς εδώ μαζί. Αύριο στο post-game 10 με 1 στο Λίμπερο 107,4. Ευχαριστούμε φυσικά που ήσασταν παρέα μας και μας ακούσατε μέχρι αυτήν την ώρα. Ανεώνουμε το ραντεβού μας. Μέχρι αύριο να έχετε έτσι μια όμορφη Κυριακή και ένα καλό υπόλοιπο βράδυ Σαββάτου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.